Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 5 του μηνός ξημερώνει. 3 του Σεπτέμβρη πέρασε. Έγιναν τα χρόνια πολλά για το Πασόκ. Βουαδίζουμε βολίδα στις ωραίες μέρες που κοιμάσαι. Με ανοιχτό το πατζούρι, με φανελάκι, slip. Και σε λίγο καιρό, σε 2-3 μέρες, 4 θα θες και πιτζάμα. Μετά από 10-15 μέρες θα κλείσεις και την πόρτα. Αχ, τι ωραία που είναι. Ναι, δεν είναι ζεστό. Τόσο όπως τα λες. Θέλει. Ε? Θέλει το καλοκαίρι ακόμα για να φύγουν οι ζέστες. Θέλει άλλο ένα μήνα. Μεταξύ αυτός που είναι μάγκας, έξυπνος και ωραίος, διακοπές κάνει 25 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο μάγκας. Όχι. Όχι. Αυτός που κάνει ποιοτικές διακοπές κάνει μετά τις 10-15 Σεπτεμβρίου. Ε, κάτσε ρε φίλε, είπαμε να κάνουμε μπάνιο, δεν είπαμε να. Γιατί? Σεπτέμβρη δεν σου λέω, δεν σου λέω να πάει Μάη. Καταρχήν η θάλασσα κρατάει τη ζέστη από όλους τους μήνες και είναι το πιο ζεστό νερό στη θάλασσα είναι από 1η Σεπτεμβρίου. Είναι η πιο καλή θάλασσα. Και καθαρή και λία. Βέβαια. Δεν βγάζει χορτάρι, δεν βγάζει κάρτα. Ποιοτικές διακοπές θα πας με 10 με 20 Σεπτεμβρίου. Είναι ποιοτικές ναι. διακοπές. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τώρα. Έχει φύγει πολύ, καταρχήν. Δεν έχει, έχει φύγει η καφρίλα. Όλοι που πάνε εκεί, ευθύνο ο χαμός. Λοιπόν. Έχει πέσει η θερμοκρασία, ναι. οπότε βγαίνεις, κάνεις πας στην ταβέρνα σου να φας ωραία και όμορφα, δεν υδρώνεις όλη την ώρα από τη ζέστη και από αυτά. Τις μέλισσες να έρχονται. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Το χαμό ναι. από το μπούγιο. Ναι. Αυτός που έχει λεφτά θα πάει τέτοια εποχή. Θα πάει, θα πάει ο άνθρωπος, θα πάει με τους καρνίβαλους. Τρίμερο το 15 Αύγουστο. Ναι. Τώρα εκεί, να μην μπορείς να. Εντάξει, τώρα έχετε τις άδειες. Αυτοί που έχουν με τις άδειες δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, έτσι. Ναι. Αλλά αυτοί που έχουν τη δυνατότητα δεν πάνε ποτέ διακοπές 15 Αύγουστο. Ποτέ. Ναι. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα. Ναι. Άρα λοιπόν, καλά έκανα και εγώ πηγαίνω 5 Σεπτεμβρίου όταν είχα ευκαιρία. Πολύ ωραίος. Καλώς. Πολύ ωραίος. Κυμπάρικα. Εγώ. Μέχρι Ελαφώνησο έχω φτάσει, φίλε κάτω. Ελαφώνησο. Ξέρω που πάει ο παλαιός. Ελαφώνησο. Παραλία Σίμου. Ξέρεις από παραλία. Βάζει εκεί τίποτα ελάφια όπως έχει βγάλει στο λαγουρίσιο ο Βέγκος στο λαγό. Θείο Σίμου. Σίμος. Σίμος. Η μεγαλύτερη παραλία, η καλύτερη. Ελαφώνησος. Καραϊμπικά. Πήγες Γιάννη. Και ξέρω Γιάννης. Ναι. Καλή θάλασσα Γιάννη. Τι είναι. Η Ελαφώνησος πού είναι ρε παιδιά. Ε. Δεν έχει ελάφια. Πού είναι η Ελαφώνησος. Περνά τον Αστέρα Τρίπολης, τελειώνει ο πολιτισμός εκεί, μετά φτάνει Σπάρτη. Και κάτω από τη Σπάρτη φτάνει στους Μολάους, περνά στο καραβάκι απέναντι και πιάνει Ελαφώνησο. Μολάους. Μολάους φίλε. Μπρέτσι. Τι νομίζεις. Τους Μολάους. Τους Μολάους φίλε. Ναι. Τελευταίο άνδρο του πολιτισμού. Μετά τέλος. Ούτε ένα δέντρο έχει εκεί πέρα σε σκιά, ρε Γιάννη. Τι πράγμα ήταν αυτή. Μια πέτρα, μόνο πέτρες. Αλλά μόνο καλό νερό. Στάσου, πού δεν έχει δέντρο. Κάτω από τη Σπάρτη δεν έχει δέντρο. Και θα πάω εγώ σε μέρος. Ούτε ελιά έχει, φίλε. Μια θα πάω ελιά σε μέρος που δεν έχει δέντρο. Όμως, ρε φίλε, χαμός γίνεται στην παραλία. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι ένα δέντρο. Ένα πράγμα θα σε πω. Ναι. Ο Γιάννης θα με καταλάβει. Ναι. Εκεί έχει ο Στέγκος εξωγικό με το ελικόπτερο κατεβαίνει. Ποιο είναι ο Στέγκος? Που να. Το γατί τώρα, ε! Και το παίζει πιάτσα Θεσσαλονίκη τώρα ο Ραπτόπουλος. Που ξέρει μόνο ότι χουρμούζει τώρα αυτός. Ποιο είναι ο Στέγκος? Αυτός που έχει το Πόρτο Καρά, ρε φίλε. Ποιο είναι το Πόρτο? Το Πόρτο Καρά. Το Πόρτο Καρά, ναι. Στέγκος λέγεται. Στέγκος, ναι. Εγώ ξέρω το φίλο μου τον Μαμαδά που έχει το Πόρτο Παλά. Εντάξει. Και εγώ ξέρω τον κύριο Βαρδάκη που έχει το γυάλιμα. Τη Βαρδάκη αγορά. Ναι, γεια σα, τι κάνετε. Θα βάλω ένα τραγούδι που πιο. Πάω ξύς πράγματα, βάλει δίσκο. Δίσκο. Πάχει music. Και η πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα στις τράπεζες, τι γινόταν με αυτούς τους παππούδες. Σας παρακαλώ, κύριοι ηλικιωμένοι και ηλικιωμένες, μην παίρνετε το πλέξιμο όταν πάτε στις τράπεζες. Ο μισθός, η σύνταξη μπαίνει. Μπορείς να τη δεις και από το ATM. Αλλά αυτό το ΑΤΑΦΜΗ δεν είναι αστυνομικό τμήμα, ρε. Ηλικιωμένοι, καλοί μου γέροι. Σας παρακαλώ. Πάει εκεί πέρα, παίρνει το πλέξιμο, παίρνει και το τευτέρι. Ξέρεις, να μου το θεωρήσεις, να μου το κάνεις. Ξέρεις πώς τους βλέπει ο Τσίπρας. Ναι, θα μας τρελάει. Ξέρεις πώς τους βλέπει ο Τσίπρας. Expendables τους βλέπει. Ξέρεις τι λέει. Μπελάδες είναι αυτοί, ρε φίλε. Να πετάξω, ξέρω εγώ, κανένα μυρδιοβόλο, λέει ο Τσίπρα. Ρε φίλε, η χαρά του συνταξιούχο ναι. δεν είναι για τα χρήματα όταν πάει πρώτη του μήνος και πάει στην τράπεζα. Τι είναι. Είναι που θα πάει, θα δει άλλους εκεί πέρα όμοιους. Θα πιάσει το μουχαμπέτι, ναι. πόσα παίρνεις εσύ, τι σε κόψανε εσένα, ναι. πιάνει 2-3 ώρες εκεί πέρα, πέρα στην ώρα του. Τελείωσε. Εμάς το καπί στην κάτω τούμπα οι Λύθοι το βάλαν σε άλλο μέρος. Ναι. Ήταν ένα φοβερό μέρος εκεί στην Πότσα, ένα εκπληκτικό καπί. Ναι. ναι. Αφού το κοζάριζα εγώ. Δίπλα λέω, στο φούρνο ήταν. Ναι, δίπλα στο φούρνο. Mm-hmm. Λέω αυτό σε μια 20-25 ετία θα είναι το άνδρο μου, λέω. Θα είμαι εδώ πέρα αν ζω. Ήτανε πολύ ωραίο πλακάκι έξω, πλακόστρωτο κτλ. Φοβερό. Το πήγα σε ένα βρωμό μέρο εκεί στην Αρτάκη, σε ένα βρωμερό αυτό. Πάνω, ένα... πάνω στην Αρτάκη. Ένα βρωμερό μέρο. Ένα πριν το τελευταίο φανάρι δίπλα στον Πουπουτζίδικο εκεί. Ναι, πέρα. Ένα άσχημο μέρο. Ένα άχρωμο, άχρωμο μέρο εκεί. Μια... Φέρνει την μπόκα του Βουγγελίδη. Τι έγινε, λέει. Φέρνει την μπόκα στο Βουγγελίδη. Γιατί ρε να μην τη φέρει.
Και γιατί αντιφέρει. Λοιπόν, τι? Αυτό το παιχνίδι, εφόσον πραγματοποιηθεί, ναι, έχει δύο κομμάτια. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι, το καθαρά. Έχει... Φέρνει, λέει, σε τελικές συζητήσεις. Εφόσον γίνει, λοιπόν. Ας το προλάβω. Εγώ πες ότι γίνεται. Λοιπόν, Μπόκα Τζούνιορ για να έρθει. Ναι. Πρέπει να τη κάνει τα έξοδα. Πώς είναι τα έξοδα. Μία πτήση, ένα πήγαινε, ένα τσάρτερ και ένα ξενοδοχείο. Και ένα φαΐ. Και ένα αναστακό. Πόσο κάνει, κάτσε. 25 άτομα. 20 άτομα, σου λέω. 25 όλοι από σπίτι. Γιατροί, παραγιατροί, τέτοια. 25 άτομα. Ναι. Να έρθουν και αλέ να πούνε με το αλέ ρετούρ. Αλέ ρετούρ. Εσύ και ξενοδόχος τα ξέρεις. Τα τσίκεν, τα κόλπα. Τα τσίκεν. Λοιπόν, το καζαμί. Ένα τριαντάρι όλα, όχι παραπάνω. Τι ένα τριαντάρι όλα. Τριαντάρι χιλιάδες. 30 χιλιάρια είναι. Ναι. Μόνο. Ναι. 30 χιλιάρια. Μα τα αεροπορικά είναι τα ακριβά. Ένα ξενοδοχείο τι είναι. Τι είναι ένα ξενοδοχείο. Το πάει στο Μαμαδά, το φίλο μας. Πόρτο Παλάς. Και γιατί να μην το πάει στο Καζαβίτη δηλαδή. 30. 30. 30 σου λέω. Ωραία. Κάνει προσφορά. Και τι λέει τώρα αυτό. Αυτό σε λέει μέσω όρο 10 ευρώ εισιτήριο, 15.000 κόσμο, 150. Και πού να βρεθούν 15.000 κόσμο. Καλά πλάκα κάνεις. Εγώ κάνω πλάκα. Ας το κάνει το παιχνίδι. Πότε κάνατε ο Άρης να κάνει 15.000 εισιτήριο. Λοιπόν, εγώ σου λέω. Με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Για πες μου, πέρυσι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, πόσο κόσμο. 7.000 εισιτήρια. Άστα εισιτήρια. Ναι, όχι, το θέμα είναι τα εισιτήρια. Γιατί άμα μπαίνουν από τη θύρα 3 δωρεάν. Δεν μπαίνουν θύρα 1 δωρεάν. Άμα μπαίνουν σε 7 δωρεάν, τι να το κάνουμε. Είμαι φίλο του Καρυπίδη. Θα ψάχνει ο πρόεδρο τη Μπόκα Τζούνιορ τον Καρυπίδη και αυτό θα είναι στο γυάλι μακρυμένο και θα λέει στην Αμερική είναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι γίνονται κατασχέσει τώρα. Πού δεν είναι ο κ. Καρυπίδη. Κάσε, δεν περίμενε. Εσύ νομίζει ότι μπορεί να στηρίξει ο Άρης εμπορικά ένα τέτοιο μάτς. Ναι. Ναι. Γιατί είναι Άρης. Τι είναι. Γιατί είναι Άρης. Είναι Άρης, δεν μπορεί να το στηρίξει. Ο Απόλλων Πόντου, παράδειγμα σου λέω, δεν θέλω να θίξω τώρα το φίλο σου να πούμε, δεν θα μπορούσε να το στηρίξει. Δεν θα μπορούσε. Ναι, ούτε ο Ηρακλής μπορούσε να το στηρίξει. Αυτή τη στιγμή, όπως σε άλλες εποχές, ίσως να μπορούσε ο Ηρακλής. Πώς θα το στηρίξει, τι προμόσιο θα κάνει δηλαδή. Θα έρθει η Μπόκα Τζούνιορς. Ωραία. Είμαι εγώ, ας πούμε, φίλαθλος. Ναι. Έτσι. Ο οποίος δεν πάει στο γήπεδο και εγώ πρέπει να πάω στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν είμαι από τους 3.000 Αριανούς, τους 4, τους 2.500 που πάνε στο γήπεδο. 1.500, 2.500, 3.000. Εγώ θέλω άλλους τόσους. Εγώ θα κάνω ένα προμόσιο λοιπόν αν ήμουν Καρυπίδης. Θα κάνεις προμόσιο τώρα. Ελάτε να δείτε. Η Μπόκα Τζούνιος. Πρώτον, δεύτερον. Η Μπόκα Τζούνιος θα έρθει με τα πρώτα ή με τα δεύτερα. Θα ρωτήσω εγώ. Πρώτον. Για να έρθω στο γήπεδο. Δεύτερον. Η Μπόκα Τζούνιος έχει κάνα μεγάλο παιχταρά που θα κάνω ας πούμε. Πώς το λένε, ουρά. Για να δω αυτό το παιχταρά. Καταρχήν, αυτό το παιχνίδι. Αυτά που λες είναι, δεν έχουν σημασία για τον κόσμο του Άρη. Εγώ τώρα σου μιλάω σαν Αριανός. Ναι. Ο Αριανός θέλει ένα μεγάλο παιχνίδι για να βγάλει την τρέλα που έχει εδώ και τέσσερα χρόνια που λείπει από τη Super League. Ναι. Θέλει, γουστάρει ένα τέτοιο παιχνίδι να βγάλει την τρέλα. Θα πας εσύ δηλαδή. Θα πάω. Θα πληρώσει εισιτήριο. Θα πληρώσω γιατί. Εννοείται, ρε φίλε. Θα πληρώσει εισιτήριο. Φυσικά. Εννοείται να πάμε. Ξέρει πόσοι δεν θα πάνε. Και εγώ ξέρω και πόσοι θα πάνε. Ποιο θα πάει. Τι να δει, την Μπόκα Τζούνιορ. Σου εξήγησα τι πάει να δει. Τι να δει, ρε. Να βγάλει την Μπόκα σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Καταρχήν η Μπόκα Τζούνιορ ξεκίνησε το πρωτάθλημα εκεί. Πώς είναι, τι είναι, ξέρεις. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν τον νοιάζει αυτό να. Μήπως και μόνο να, και να φέρεις ομάδα Β' Εθνικής. Ναι. Αυτή τη στιγμή που είναι ο Άρης, την Μπόκα Τζούνιορ να παίξει στη Θεσσαλονίκη στο Κλεάνδης Βικελίδης, είναι εμπορική, μα είναι μαγκιά. Θα συγκινηθεί δηλαδή. Και θα το εκτιμήσει. Να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Τι να εκτιμήσει, αφού θα ξέρει. Καλύτερα πείτε, ρε παιδιά, κάνουμε έναν έρανο. Ελάτε να δείτε το Άρης Μπόκα Τζούνιορ. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, ναι. Τι. Εγώ το λέω ότι είναι μια μορφή εράνου για να βγουν τα γλυκά της χρονιάς. Αυτό είναι. Και το κάνει με ωραίο τρόπο και θα το στηρίξω αυτό. Ναι. Και εγώ γουστάρω να προσφέρω σαν Αριανός για να βγουν τα γλυκά της χρονιάς. Θα το στηρίξω. Δεν έχετε τμήμα marketing να το περάσει στον κόσμο. Είστε αντιεπικοινωνιακοί. Ωραία, το λέμε εμείς από εδώ, δεν πειράζει, μας ακούει ο κόσμος. Να σ' ακούσει, ρε, τι να σ' ακούσει. Και καταλαβαίνουμε το πνεύμα ποιο είναι. Πνεύμα να ακούσει, ρε, τώρα. Λοιπόν. Δεν έχετε, ρε, εμπορικό κομμάτι, ρε. Δεν έχετε γραφεία τύπου, ρε. Δεν έχετε να το προωθήσετε. Θα το πει στο Yellow Radio Trulink, θα το ακούσουν όλοι. Δεν πειράζει, θα το πούμε κι εμείς. Θα το λέμε κι εμείς. Τι να πει, ρε, λοιπόν, γιατρό. Γιατί δεν φτάνει από εδώ να το πει, δεν φτάνει. Τζάμπα θα έρθει μπόγκα, λέει. Μέσα θα μπει, λέει, και άχρηστο αγωνιστικά για τον Άρη, λέει. Αν γουστάρουνε στο πρόσεξε. Αυτό στο κύπελο με Πανιόνιο και Γιάννη. Για το αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Εγώ μίλησα για το εμπορικό και επικοινωνιακό κομμάτι. Ξέρετε για εμπορικό κομμάτι στον Άρη, εσείς. Εσείς σαν άνθρωπος, εμείς. Ναι. Εσύ σαν άνθρωπος, ναι. Το εμπορικό κομμάτι το ξέρεις πολύ καλά. Η ομάδα σου και αυτοί που είναι διοικούν και αυτοί οι οποίοι είναι αυτοί και τα λοιπά δεν το έχουν. Καταρχήν, δεν πουλάει η Μπόκα Τζούνιος. Δεν πουλάει. Πες μου δύο παιχταράδες. Δηλαδή, ποιο να φέρει εδώ, την Bayern Μονάχου θες για να πουλήσει. Τι να φέρει ο Άρης για να πουλήσει, δηλαδή καλύτερο από την Μπόκα Τζούνιορς. Τον ΠΑΟΚ. Ποιο να φέρει. Τον ΠΑΟΚ να φέρει. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τον ΠΑΟΚ να φέρει. Εγώ θα ακούσω τώρα, δεν έχουμε δυστυχώς μια τέτοια κλήρωση στο κύπελο δύο χρόνια. Ναι. Τον ΠΑΟΚ να φέρει. Και δεν λέω θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Γιατί να σας δώσει ο Σαββίδης και ένα Φράγκο,
να το πάρετε εκεί από το μίσο σα για τον Πάουκ και τον Κόμπερ. Θα γινόταν sold out, άμα ήταν ο Πάουκ, έτσι λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα για το αγωνιστικό κομμάτι. Σεπτέμβριο μήνα κάνει φιλικό. Έχουν πλακωθεί όλες τις καλλικράτειες, τα κολόμπαρα και τις ιστορίες. Θα γίνεις ρόμπα, μην το λες. Κατά μένα το φιλικό είναι ή για 17 ή για 24 Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Πότε έρχονται τα ένφια τα πρώτα? Τώρα το Σεπτεμβρίου. Άσε βρε τα ένφια τώρα. Ο Αριανός θα δώσει 10-15 ευρώ να πάει στο γήπεδο για αυτό το παιχνίδι. Θα δώσει ο Αριανός, θα δώσει ο Αριανός. 10-15 ευρώ θα δώσει. Λοιπόν, άσε τρέλα σου τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες τώρα, σου λέω εγώ το άλλο. Είναι ο Καρυπίδης και θέλει βοήθεια. Και πάει στους θύρα 1 και στη θύρα 3. Ναι. Και λέει, θα μου πάρετε 5.000 εισιτήρια εσείς και 3.000 εισιτήρια οι άλλοι, 8.000 εισιτήρια. Τι? Να μου τα πουλήσετε και να βγάλουμε λεφτά. Ξέρεις θα τον πούνε. Αφιέ πέδω πέρα, ρε. Γιατί εσύ, εσύ μας έλεγες μέχρι τώρα ότι ο Καρυπίδης θα έχει φτιάξει με το Super 3 και τρίχες κατσάρες, ορίστε. Ορίστε τώρα. Τώρα γιατί τα γυρνάς. Γιατί, με το Super 3, αλλά τώρα το Super 3 πρέπει να πληρώσει και να πάρει διαρκείας. Να πάρει, δηλαδή. Μπορεί να πουλήσει ο Super 3 χίλια διαρκείας. Εγώ σου βάζω παραπάνω. Μπορεί να πουλήσει. Τι να πουλήσει. Χίλια διαρκείας. Τώρα. Χίλια διαρκείας. Ούτε 100 διαρκείας δεν μπορεί να πουλήσει. Άσε το τώρα. Εγώ άλλο σου λέω. Το λέω εγώ. Λοιπόν, άσε την τρελίτσα τώρα με ρεύμα. Άσε την τρελίτσα για την Boca Juniors. Είναι κίνηση καλή. Ποια Boca Juniors. Είναι κίνηση καλή. Λοιπόν, για το αγωνιστικό κομμάτι θα πρέπει και η ομάδα και ο κόσμος. Άκου τώρα τι λες. Αλλά κρέσει 5 Αυγούστου το 9 με Boca Juniors λέει. Στο Χαριλάου έγινε το δαχτυλίδι της φωτιάς από 25.000 κόσμο. Φέτος στις 27 Σεπτέμβρη θα ξαναγίνει στο Άρης Μπόκα. Αυτοί 25.000 κόσμο τώρα θα είναι 6.000 κόσμο, 10, 12.000. Εγώ σου λέω 15 να είναι βγήκε το εγχείρημα. Θα είναι 6.000. 15 να είναι βγήκε το εγχείρημα. Θα τρέχετε στο Μαμαδά να πληρώσετε και θα του αφήσετε ένα φες το αλίπασα. Αυτό σου λέω μόνο. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι θες να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ πέρα. Πόσα θες. Ζωντανά. Wow. Εφόσον γίνεται το παιχνίδι. Εγώ θα σε ρωτήσω την άλλη μέρα. Πόσες χιλιάδες ήσασταν, 18.000. Πόσα εισιτήρια έχετε, 6.000. 7.000. Δεν έχετε. Δεν εγώ, έχετε. Εγώ θα δω τι κόσμο έχει το γήπεδο. Τι κόσμο έχει οι μέσα στο γήπεδο. Οι φίλαδες στη Θεσσαλονίκη είναι τζαμπατζίδες. Δεν έχει. Πάει. Είστε τζαμπατζίδες. Λοιπόν, για το αγωνιστικό κομμάτι, εφόσον γίνει αυτό το παιχνίδι, ναι, δεν θα πρέπει να ασχοληθεί κανένας και για κανένα λόγο. Ναι. Γιατί, θα είναι, γιατί το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι να αποπροσανατολίσει την ομάδα. Δεν κάνει μια συναυλία, ρε. Τι θα φωνάξετε έναν Ρέμο, ένα Πασχάλη Τερσίνα, μια Μαριέλα. Αυτό το μάτς είναι ο καλύτερος τρόπος, σου είπα, για να γίνει ένας έρανος. Για να βγουν τα γλυκά της χρονιάς. Τέλος ρε φίλε, τέλος, δεν χρειάζεται. Μια συναυλία ρε. Όχι, έγινε να φέρει έναν μεγάλο αντίπαλο για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Τέλος. Τι συναυλία να κάνω ρε φίλε. Έπρεπε να βγει ομάδα Α Εθνική και τελείωσε. Τώρα αφού δεν βγήκε. Ιστορίες για Στέφανε, τι να κάνω. Τώρα, και ο κάθε επικραμμένος. Γι' αυτό λοιπόν μην ρωτάτε. Δεν έχετε ψηλή στο παντελόνι. Αυτό είναι. Και η Boca Juniors θέλει πληρωμένα και δεν μπορείτε να την πληρώσετε και θα σου και πω πόσο, και εγώ το λόγο. Και πώς ζητάς. Δεν είστε ικανοί να το κλείσετε το φιλικό. Και πώς ζητάς εσύ από τους έκλεισε το φιλικό. Από το Καρυπίδη. Προφορική λέει συμφωνία το ρεπορτάζ. Δεν πρόκειται να γίνει το φιλικό. Γιατί δεν μπορεί ο Καρυπίδης αυτά που είναι να πληρώσει, γιατί δεν έχει μάθει να πληρώνει και να βγάλει και κέρδος. Και πώς απαιτείς από τον Καρυπίδη να δώσει τη τρία να πουλήσει εισιτήρια. Την ανέβασε την ομάδα για να πουλήσει εισιτήρια. Α, αρχίσαμε τώρα. Ναι. Φυσικά, εγώ από πέρσι τα έλεγα. Να ανεβάσει και να απαιτήσει εισιτήρια. Τώρα, να αρχίσαμε. Όχι. Όχι. Αρχίσαμε. Άλλο το φιλικό, άλλο αν ο Καρυπίδης θα πρέπει να στηριχτεί οικονομικά από τον κόσμο. Αυτό να μην το περιμένει. Ο άνθρωπος γιατί να μην το περιμένει. Γιατί να όχι περιμένει. Να μην το περιμένει. Γιατί. Και ποιο ο λόγο. Αφού. Έτσι. Πω εγώ το λόγο. Να μην το πεις. Ο Καρυπίδης δεν έχει ρευστό. Και έχει μια ομάδα, ντε και καλά, έχει λαϊκό έρισμα. Εσύ το στήριζε όμως. Ρίχες έχετε λαϊκό έρισμα. Άμα εσείς δεν μπορείτε να βγάλετε. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Άσε μένε τώρα. Εγώ, σαν Αριανός, επειδή αγαπάω την ομάδα μου, όποιος και να ήταν πρώτος, θα πάω να το πάρω να διαρκέσει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν θα κακίσω. Δεν θα κακίσω. Δεν θα κακίσω. Λοιπόν, ωραία. Δεν θα κακίσω. Ρε εσύ, περίμενε ρε εσύ. Να πάρει τώρα 50 ευρώ, 55, ένα εισιτήριο τώρα διαρκεία στην 3 ή τέτοιο. Τι είναι λεφτά τώρα για κάποιον δηλαδή, δεν μπορεί να τα δώσει. 50-55 ευρώ για όλη τη χρονιά. Αμέ. Να δώσει για την ομάδα του. Τόσο αξίζει ο Άρης η θύρα 3, 50 ευρώ εδώ. Πόσο είναι το διάρκεια στην Β' Εθνική. Τόσο λίγο είναι. Τόσο είναι. 55-60 ευρώ είναι τόσο. Τέλος ο Άρης. Άλλα θέματα. Τι έχουμε. Έχουμε. Τι άλλα θέματα έχουμε. Έχουμε. Προχώρα. Σ' ακούω. Τι άλλα θέματα έχουμε. Τι άλλα θέματα έχουμε. Τι εθνική χθες, τι να πούμε. Εθνική χθες. Την αναλύσαμε την εθνική. Έσκασε. Πες στο μπάσκετ εκεί πέρα για το Μίσα που κάνει κάτι μαγικά. Άσε ρε, ποιος νοιάζεται για το Μίσα. Γιατί ρε φίλε, πώς έχει κόσμο που βλέπει, αλλά βαρέθηκε. Ξενέρωσε ο κόσμος. Εγώ αυτό ακούω, δεν ξέρω γιατί και στο ίντερνετ ο κόσμος έχει ξενερώσει. Με την Ομοσποδία, με το Μίσα, με τον Αντετοκούμπο να πούμε που μας έκανε Ζαρτ Πάρτ. Ζαρτ Πάρτ. Δύο εβδομάδες πριν αρχίσει τον το γύρο. Ναι. Καλά να πάθετε. Όχι, να μην ερχόταν στην προετοιμασία. Εγώ είμαι εναντίον του. Τέλος. Ξενέρωσε ο κόσμος. Απομυθοποιήθηκε ο Αντετοκούμπο από αυτό που έκανε. Καλά, εγώ τον αποθυμοποίησα
Και δεν κοιτάω ούτε το χρώμα του, ήταν είναι μαύρος, κόκκινος, μπλε, ροζ, να πούμε, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάω την κίνηση που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα. Εδώ οι άλλες ομάδες παίρνουν τρεις ερυθρόδερμους, τέσσερις μαύρους και πέντε κίτρινους και παίζουν. Για δες εθνική, να πούμε, τα Σκόπια ή μία ή άλλη εθνική, τι γίνεται, Βέλγια, ιστορίες, τι γίνεται, Γερμανοί. Παίζουν δύο και τρεις μαύρες σε κάθε ομάδα. Γεωργία τώρα έχει φέρει και όλοι οι μαύροι. Και στο Μαυροβούνιο έπαιζε να πούμε ο Μαύρος. Πώς το λέγανε, στο Μαυροβούνιο εκεί, πώς το λέγανε αυτόν τον. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γίνει. Δεν είναι θέμα αυτό τώρα, επειδή είναι μαύρος και παίζει εκεί, τι έγινε δηλαδή. Στα λεφτά παίζουν μπάλα εκεί. Τουλάχιστον μιλάει και ελληνικά. Έχει άλλους που δεν μιλάνε καν τη γλώσσα. Ο Καλάδης που είναι λευκός δεν μιλάει ελληνικά, δεν ξέρει γρή. Ο Νικ Καλάδης που είναι το playmaker της εθνικής. Νικ Καλάδης. Πώς δεν ξέρει ελληνικά. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν μιλάει ελληνικά. Το λένε οι καλά, αλλά ελληνικά δεν ξέρει. Αμερικανοθρεμένο είναι. Ο Αντεκαβούμπο που είναι μαύρο, ξέρει ελληνικά. Άπτεστα. Ναι, πολύ καλά. Άπτεστα. Πιο καλά από μένα και σένα. Ναι. Άρα δεν έχουμε να κρίνουμε γιατί και πώ είναι το χρώμα του το ένα ή το άλλο. Την κίνηση. Την Παοκάρα χθε ξεκίνησε με τη Μαρμίτα. Κάθε Κυριακή 12 με 2.30. Λοιπόν. Σφίξανε οι πισινοί. Γιατί δεν σφίξανε οι πισινοί. Σφίξανε. Έλα ρε. Σφίξανε γιατί θα γίνει ντέρμπι. Θα πάει η ιστορία μέχρι το τέλο τσίμα τσίμα. Και η μεγάλη Παοκάρα θα κοντράρει τον Ολυμπιακό επιτέλους για πρώτη φορά, πάει για πρωτάθλημα. Δηλαδή φέτος θα δούμε μπάλα, κόντρα έτσι. Δεν πρέπει. Φυσικά να δούμε και μια φορά μπάλα. Ναι. Και γιατί... δηλαδή και η σημεία θα είναι κατεβασμένη, δεν σηκώνεται τώρα από την άνε, έτσι. Και πάει και για Μπέρκ το Γενάρη. Λες, ε. Όχι λέω, μαθαίνω. Όπα. Και πάει και για Μπέρκ όπως ο θρύλος. Πάει για τον Μυραλά στο Γενάρη. Ακριβώς είναι ο Μπέρκ του Γενάρη, μάγκα. Δεν μου λες. Παστελόνια βέβαια είναι η Σουηδία. Δηλώσει, θέλω να φύγω, δεν μ' αρέσει το περιβάλλον. Πόσα σέντερφορ έρχε. Ο θρύλος έχει. Τέσσερα. Στάσουρε. Αν δεν κάνω λάθος. Τον Μπεν το λογιάζει. Το λογιάζει. Το λογιάζει. Βέβαια. Τον Ασαριφάν το λογιάζει. Όχι. Το λογιάζει. Ναι, όχι. Τον Ασαριφάν, ναι, τον Μπεν δεν το χαμπαριάζει. Τον Ασαριφάν, εγώ δεν το λογιάζω. Τον Μπεν το λογιάζω. Το λογιάζει, αφού λογιάζει όλο τον λογιάζω τον Ασαριφάν. Καλά, ναι. Ανσαριφάν, Εμενίγκε. Τζούρτσεβιτς. Ο Τζούρτσεβιτς κάνει για πέντε. Και ο Μπεν τέταρτο, α πούμε, με. Ναι, εντάξει, σου λέει κι άλλο έχω το Μαχ για Μπεν. Ο Ασαριφάν δεν θα παίξει ούτε σε διπλό στην προπόνηση. Ναι. Τι θες να μου πεις, κόλλησες με τα Center For. Κόλλησα με τα Center For. Κόλλησες με τα Center For. Τι. Ο Μακ, πες μου πού θα χρησιμεύεις τον ΠΑΟΚ παίζοντας στην Τούμπα κατακτητικό ποδόσφαιρο με τον Μακ κορυφή. Άιντε πες μου εσύ τώρα. Σωστό. Τι θα τον κάνει ο Μακ. Ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός τον Μπεν. Τα βάζουν οι άλλοι. Πίσω από τον προηγούμενο τον βάζει ο Μακ. Ναι. Ο Μακ εκείνη η θέση του, δεν μπορεί να παίξει center for μόνο σου. Ναι. Άμα ο Μακ, τα μόνα παιχνίδια που μπορεί να παίξει center for είναι στη Λεωφόρο μόνο, ναι. Στο Καραϊσκάκι και στην ΑΕΚ. Στο Καραϊσκάκι στο Καραϊσκάκι δεν είναι για μπαλίτσα να μιλάμε. Για άλλη μα να μπαλίτσα να μιλήσω. Πάμε. Μια μπαλίτσα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310 555 093. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Στη επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα.
Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. .955 και ενώ μήνυμα 54-340. Το φιλικό θα γίνει στις 27-9 Φαλακρέ. Ο Καρυπίδης θα καλύψει μόνος του την νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τσιγκά. Μη. 1,2 εκατομμύριο τσίχλες. 4-14 λέει. Να δεις που θα έρθει η Μπόκα και θα ψάχνουν ακόμα σκόρδα και κόντι που τους είχαν τάξει, λέει, τραπέζωμα το 2009 και τους πιστόλιασαν και αυτούς πάνω σε τη ροτόντα. Του πιστολιάσατε στο φαΐ το. Πού του πήγατε, στο γιώτη, στο εξάσφαιρο. Δεν ξέρω. Ναι. Εξάσφαιρο. Πήγατε. Βέβαια. Μπορεί delivery, μπορεί delivery στο ξενοδοχείο. Ναι. Νίκος από Γιάννητσα, πες στο φίλο των Αριανών να πάει εκεί στο φίλο σου τον Κρεοπόλη. Ναι. Για ποιον Αριανό. Ο Χάμπογλου. Ναι. Να κλείσει το κρέας της χρονιάς ο Καρυπίδης, γιατί βλέπω τον Ιανουάριο να έχουμε την πρώτη εμόπτηση. Τι τις τέσσερις Ολλανδικές τουλίπες, λέει. Αναθεματισμένε. Τι. Εντάξει, τι. Τι Ολλανδικές τουλίπες. Παύλος Δαρδανελίων, σαξοφωνίστας που πήγε Αμερική. Το διώξανε. Και την παίζει τρομπέτα τώρα. Παίζει τρομπέτα τώρα και. Σαξόφωνα, ρε. Στο πάρκο του Αϊθαράπη. Καλησπέρα στην παρέα. Ο Μακ σήμερα τραυματίστηκε με την εθνική του. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ένα μήνα. Και άλλο μήνα. Τώρα που θα γυρίσει ο Γλύκος, τι θα γίνει με τους goalkeepers, λέει. Μήπως θα ακολουθήσει τον Γκλάους, λέει. Παύλο. Πιάσει και με την τρομπέτα το Τεσπασίτο τώρα. Τι είπα χθες εγώ. Τι είπε. Τι είπα χθες εγώ. Για του Βιερίνη, αυτό θα πάει θλάση. Λέω, είναι πολύ. Υπάρχει ηχητικό. Ο Ραπτόπουλος τσακώνεται στην Παρμίδα χθες. Αν μπορούμε να το βρούμε, να το βάλουμε. Ότι ο. Ότι ο Μάκ είναι πεσμένο αυτό. Είναι πάρα πολύ πεσμένοι. Είναι πολύ πεσμένοι, ναι. Αυτό φαίνεται. Δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω σε απόδοση. Το μόνο χειρότερο που μπορούν να πάθουν είναι να τραυματιστούν με θλάση. Πάρει το Μάκ έξω ένα μήνα. Πάει αυτό. Να βγει ο Παναθηναϊκός ο Βάζελος από την Καλαμαριά, ο οποίος τα ξέρει όλα και είναι πολύ ξέρος, αλλά μας κατηγορεί για θέματα τα οποία δεν υφίστανται. Δηλαδή κάνουμε δολοφονία, σκοτώνουμε, βρίσκουμε το πτώμα, φυλακή. Όταν δεν το κάνουμε όμως, γιατί να μας κατηγοράνε γι' αυτό. Καλά σας κάνουν. Ναι. Καλά σας κάνουν. Αλτίωκα. Ναι. Αλτίωκα. Ναι. Λοιπόν, πάει ο Μακ. Τώρα ο Βιερίνη, ακούω τώρα το Κουλιανό εκεί και τα λοιπά. Λέω, ρε Νίκο, τι έγινε εσύ που είσαι και ρεπόρτερ και τα λοιπά. Έλεγα μήνα, λέει. Θέλει ο Αντζελίνο για να. Δηλαδή θα πιάσουμε τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά εδώ λέει το ρεπορτάζ Σαμπράνο και αυτοί βγάλαν κανονικά την προπόνηση. Το Σαμπράνο δεν το φοβάμαι, ούτε του Σκάφ φοβάμαι. Ναι. Δεν φοβάμαι το Σαμπράνο, ούτε του Σκάφ. Περάσανε τώρα, περάσανε ιατρικά. Μια χαρά είναι. Ναι. Αθλητές πολύ καλοί, ειδικά ο Μαουρίτσιο. Ναι. Είναι και καλός αθλητής. Είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Ο Βιερίνια πέρασε εργομετρικά. Δεν μας είπανε τι. Δεν μας είπανε. Δεν μας είπαν ο Αστράγαλος που είναι. Εγώ θέλω όμως να είναι καλά ο Βιερίνια για να γίνει καλή κόντρα στο πρωτάθλημα, ρε Μάγκα. Ο Βιερίνια δεν είναι ίδιος με τον Άνω του Game of Thrones. Game of Thrones. Ο Βιερίνια είναι ίδιος. Ο Τάκης ο Χαλάς. Τάκης Χαλάς, ναι, ο Νάνος. Ο Νάνος του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νάνος του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Τάκης ο Χαλάς. Ο Τάκης ο Χαλάς πέθανε στα 52 του. Νεότατος στην Πάρο. Από την Πάρο το νησί ήταν αυτός. Ναι, όχι, Αθηναίος ήταν. Εκεί τι πέθανε στην Πάρο, πήγε να ζήσει τα χρόνια του. Δεν ξέρω τι. Α, ο Νάνος. Ναι. Τα γονόμαγε. Και πλάκα ποια είναι. Τι στον Μπόι που γράφουν Βιερίνια είναι 72. Σιγά μην είναι 72. Ναι. Όπως γράφω και για τους Αλπικίδη είναι 73. Αποκλείται. Έχουν τρελαθεί. Με τα κούνια. Ναι, φίλε, όμως οι κεφαλιές που είχε βάλει ο Βιερίνια με τον Μπάουκ δεν τις είχε βάλει άλλος κανένας με αυτό στο το πρωτοδοκάρι. Στο πρωτοδοκάρι. Στο πρωτοδοκάρι όλοι το πιάνε. Πεχτάρα ο Βιερίνια 23, 24, 25, 26. Τι σχέση έχει τον Μπόι, το είδες πως ξενάζονταν και βάζει κεφαλιές τότε. Να λέμε. Ο Βιερίνια. Στο πρωτοδοκάρι. Βέβαια. Το χτύπημα που είχε κάνει ο Σορλέ και πήγε στο πρωτοδοκάρι. Αυτά είναι από τα καλά στοιχεία που έχει, έτσι να λέμε και τα καλά. Τώρα, αν μπορεί να τα κάνει τώρα αυτά. Θα βάλει στο γήπεδο. Τα γεράματα. Άρα νεότατο είναι ο Βιερίνια, ο Αντελίνο. Μιτζή Μαντελίνο, αλλά τώρα. Μιτζή Μαντελίνο δεν ξητάει. Θα δούμε τώρα όμως. Αλλά ο Αστράγαλος λέει Νοέμβριο, λέει κάτι έχει το παιδί.
Όπως και ο Πρίγιοβιτς, σέρνεται. Λες και ο Πρίγιοβιτς να πάθουμε καμιά λαχτάρα. Εκεί θα είναι τα ζόρια, μα έχει καμιά ιστορία. Γιατί από πίσω δεν έχει τίποτα. Όπως τα center back του Ολυμπιακού είναι αργά. Του λέω Νίκο, λέω τον Αλέφατο, αυτά δεν μ' αρέσουν τα center back. Τι λες εσύ σήμερα. Ένα λέει να τα δούμε κτλ. Για να λέει αυτός να τα δούμε κτλ. Σημαίνει ότι είναι μάπα το καρπούζι. Γιατί θα έλεγε άμα τα πίστευε και είναι παιχτάρες και αυτά κτλ. Δεν είναι. Για τον Κούτρι αριστερά και τον άλλον τον. Πώς το λένε, τον. Ομάρ. Όχι, ο Μάρ καλός είναι. Μίλιτς, Μίλιτς. Άλλη τρύπα εκεί πέρα. Ποιος είναι ο Μίλιτς, ρε. Αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Και είναι ο Κούτρης βασικός. Και ο αριστερός μπακ του ο Μίλιτς είναι ρεζέρβα. Και ποιος θα είναι βασικός, δεν θα είναι ο Κούτρης, ποιος θα είναι ο Μίλιτς, ποιος Μίλιτς, ρε. Καλά, τώρα πάλι θες να μαλώσουμε. Ποιος Κούτρης. Δεν με ακούς. Ποιος Κούτρης, ρε τώρα. Επιθετικά, επιθετικά φανταστικός ο Κούτρης. Ναι, μπράβο, ναι. Δεν κόβει όμως. Πολύ ωραίο αριστερό. Ναι. Ας δουλέψει ρε φίλε, μικρός είναι. Μια χαρά δουλεύει ρε φίλε. Ναι. Μια χαρά δουλεύει. Θα του δουλέψει και τα αμυντικό του. Θα σε παίξει με τριάδα στα στόπερ, βρε. Έγκελς, ναι. Βούκοβιτς και Ρωμάου θα σε έχει. Άιντε στην άμυνα, Κούτρης και ο Μάρτιν. Σε βλέπω να γίνεσαι Ξάνθη, με λέει ο γιατρός, ο παδός της Ξάνθης. Με αυτά που θα δεις το Σάββατο. Ο Ελκαντουρί θα παίξει εξτρέμ με κάμπος. Την ομαδάρα έφτιαξε ο Μπέος, λέει. Τεσσάρες ρίχνει δεξιά και αριστερά. Να ανέβει φέτος ο Άρης, λέει, γιατί ο Μπέος έρχεται φορτσάτος. Μαμάν. Ναι, να ανέβει ο Άρης, λέει, γιατί άμα δεν ανέβει ο Άρης. Εγώ τον Μπέο το θέλω ψηλά, φίλε. Πώς? Το γουστάρω. Τι κατηγορία παίζει ο Μπέος? Γάμα. Γάμα. Γάμα εθνική, έφαγε 4 γκολ, πάω. 4-2. 4 τεμάχια. Εντάξει, τώρα κατέβασε τώρα ο Πάο. Πήγε εκεί, πήγε με το πουλμαντό και δάτια τώρα τα παιδιά. Raptor.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο rapto.gr. Μήνυμα από το φίλο μας το κομμουνιστή. Κομμούνα. Λοιπόν, δεν με διώξανε ρε μάγκες. Τελείωσε το πρόγραμμά μου, λέει. Ο Πάπας είπε ότι τον έδιωξαν, ρε. Ο Κόκκινος άρχισε να ξεστρατίζει και να βρίζει μαμάδες. Σπάνια συμφωνώ με τον Αλέφα, αλλά είχε δίκιο για σκύμπε χολέμπας. Μπαμπά! Λέει ο Παύλος από την Δαρδανελίων. Ο Παύλος. Λέει, τελείωσε το πρόγραμμά μου και ήρθα πίσω. Ναι, ναι, ποιος είπε τον ίδιο, αφού το ξέρω. Έκλαιγε που γύρισε πίσω. Ελέρω τον παιδί τώρα, ναι. Γιατί. Έκλαιγε που γύρισε πίσω. Αμερική, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Πολύ ωραία. Εγώ είχα ένα φίλο, ρε παιδί μου, πήγε μια βόλτα εκεί για βόλτα. Δεν μπορείς να καθίσεις παραπάνω, έκατσε 6 μήνες. Ναι, Στέφανε, γιατί. Λίγο υδραυλικός ήταν εκεί. Αλλά υδραυλικός στην Ελλάδα καλός. Για εκεί πέρα επιστήμονας είναι. Για εκεί. Στην Ελλάδα υδραυλικός, για την Αμερική επιστήμονας. Αλλά κοίταξε, μου λέει, κύριε φίλε, άμα κάτσεις να δουλεύεις, δουλεύεις. Αλλά πληρώνεσαι. Πληρώνεσαι. Μπορούσα, λέει, να βγάζω, μπορούσα να βγάζω 20 δολάρια την ώρα. Την ώρα ξέρει 20 δολάρια. Σαν να είναι με 20 ευρώ, άντε 17 ευρώ. 20 δολάρια. Να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα. 200 δολάρια. Να, μιλάμε για λεφτά τώρα. Ναι. Έτσι, μπαμ, κόβερ, άβε ξύλουν. Εκεί πληρώνεσαι με την ώρα. Δεν έχει. Όσο δουλεύει, με έχει πει, ανταμείβεσαι. Όλοι οι τεμπέληδες είναι φτωχοί. Δεν υπάρχει, λέει, εκεί πέρα φτωχό. Οι άστεγοι δηλαδή τι είναι. Τεμπέληδες μου λέει. Τεμπέληδες. Είναι τεμπέληδες. Είναι τεμπέληδες. Είναι τεμπέληδες. Άμα του βλέπει κάτι μπλάκ εκεί με κάτι τσιμπέρκι εκεί παίζουν κάτι σεξουαλ. Εδώ οι άστεγοι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι, εδώ οι άστεγοι έχουν κάνει κάτι λάθος οι ίδιοι, λες. Οι ίδιοι, ναι. Δηλαδή ένας άστεγος στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι το λιγότερο ένα στους δύο άστεγους που βλέπεις αυτή τη στιγμή ήταν τζογαδόρι. Αυτό ακριβώς, κουμάρι. Κουμάρι, καζίνα και τέτοια δεν υπάρχει. Ένα στους δύο. Ναι. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Ήταν καζίνο. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς αυτό. Δεν μπορεί 20 χρόνια με το Πασόκα να παίρνει επιδότηση επειδή ήξερε να δένει τα κορδόνια σου και να μην έχει λεφτά, ρε φίλε. Ναι. Βέβαια τώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Διακοπώ δάνειο. Δάνειο για τα λουλούδια. Δάνειο για τα μπαλκόνια. Δάνειο για τη γλάστρα. Δάνειο για το περίπτερο. Δάνειο για να πάρω τσιγάρα. Δάνεια για να πρικίσω και την κόρη μου, δημόσιο υπάλληλο ένα σωρό λεφτά, 80.000 ευρώ εφάπαξ και πρικοδότηση. Στην κόρη λέει. Σιγάρε φίλε, και στα 50 χρονών σύνταξη. Από 2.000. Μόνο το κουμάρι τα τρώει. Πήρε στα Golden Boys. Στα Golden Boys. Δίναν επιδότηση για τα παιδιά του ρε. Άκου τώρα. Έτσι, δώρο. Επίδομα έγκαιρη προσέλευση. Για να πάει να σπουδάσει, λέει 40.000. Απίστευτο. Τέτοια πράγματα να πει. Ποιο τα έδινε, η τράπεζα. Και τώρα τα παίρνουν ηλεκτρονικά. Ναι, τώρα. Πάνε οι κουκουέδες τώρα και κάνουν τα ηλίγια. Πατάνε ένα έντερ αυτή τώρα. Πατάει το κουμπί ο άλλος, πάει το σπιτάκι. Γεια σου. Γιουζέλε μίλε. Αχ, μίλε μίλε. Κολέσε καμπαχάλα, γιουλέ κολέσε. Μασαλάδα. Θέλω να δώσω δημόσια τον έφησε μας τον κύριο Ραπτόπουλο για την πρώτη του βάφτιση μέσα στο ρινγκ. Σήμερα το πρωί. Με δίναν άσχημα. Εγώ και ο Ρουμάνος το πλακώσαμε για 30 δευτερόλεπτα και οι δυο στην γωνία. Τρία χιλιόμετρα ξύλο. Ξύλο πολύ έφαγα. Είσαμε τρία, κράτησε. Τρία κάρα ξύλο που είπε και ο Βέγκος στην ταινία. Ξύλο από μπράβους. Κράτησε. Κράτησε. Για 30 δευτερόλεπτα έτσι αλαφρώς. Πόσο άντεξες, 30 δευτερόλεπτα. Έφευγαν χέρια γρήγορα, πήγανε και κάτι μπουνίδια με 60% δίνει, αλλά 60% δίνει με τα δικά μας φυλαγμένους, είναι δύσκολα.
Τα κράτησε όμως το σκυλί, μπορεί μετά να έπεσε ανάποδα. Έκανε, πήρε τη σανάσκελα. Έπεσε ανάσκελα. Έπεσε ανάσκελα. Ναι, δεν το χτύπησαν ούτε μούρι ούτε τίποτα, φυλάχτηκε στο σώμα δηλαδή τα περισσότερα. Ναι, αλλά έπεσε ξύλο. Ξύλο. 30 δευτερόλεπτα και ραβνία είναι ελευθερία να πέφτουν εκεί πέρα. Πάτα κιούταλ, τι οκά. Ένα-ένα εκεί, δυο μαζί. Και δυο μαζί. Και δυο μαζί. Ένα εγώ από τη μια μεριά εκεί πέρα. Εσύ τι έκανε εκεί πέρα. Τέσσερα το χείσα, έκανε εκεί πέρα. Τι έκανε. Είναι φύλακα στο καζίνο. Του σάκου του μπόξ, παρίστανε εκεί. Κοίταξε. Τι παρίστανε εκεί πέρα. Κράτησε. Κάνω το αυτό που λένε ρε παιδί μου προσωμιωτή. Πώ το λένε. Προσωμείωση. Προσωμείωση του σάκου που έχουν για προπόνηση έκανε. Προσωμιωτή. Του τι πέσουν, α πούμε, τι πέσουν δυο έτσι στον δρόμο, βρίχνει δυο πουλίδια, έριξε κανένα δυο και να ξεφύγει. Εκεί λέει ο Παύλο, από την Δαρδανελίων, το παιδί, ο σαξοφωνίστα, λέει: έχει άστεγου στην Αμερική με αναπηρία που του καστούκησε η ζωή εκεί. Αχα. Αλλά όντω υπάρχει κράτο εκεί. Συγκράτησε το σώμα του λίγο, χαλάει από μόνο του το ύμα του. Εσύ ζητάς από τον Ραπτόπουλο να συγκρατήσει το στόμα του Γρηγόρη. Αυτό δεν υπάρχει. Ενώ 10 ανδρώνιδες εδώ προσπαθούν χρόνια να συγκρατήσουν το σώμα του δικό σου. Το σώμα του Ραπτόπουλου. Ναι. Τι να συγκρατήσω εγώ το. Εγώ αυτό που λέω. Του συγκρατήσω. Ναι, τι λέει, κάτι σε θέλει ο Κυλιτίδης. Ναι. Τι έχουμε. Διότι. Διότι κοίταξε να δεις. Δεν πάει να παρουσιάζει ρε κόκκινε να πούμε. Όσο, πώς το λένε παιδί μου, χριστιανός εκεί με το Παΐσιο, το κάστανο εκεί και να μου... Καφέ εδώ, ελληνικό, δεν έχει. Τι δεν έχει ελληνικό. Φέρε κανένα νερό να πιούμε. Τελείωσε ο καφές. Πω. Δεν πήρατε άλλο. Ραδιομέγαρο χωρίς ελληνικό καφέ, λες και ζήτησε με καπουτσίνο κομπάναμε σαν τη γη και 7 δόσεις σοκολάτα. Ρε φίλε να πούμε. Σοκολάτα ή τσικολάτα. Ούτε σοκολάτα έχει. Δεν ξέρει. Καλά, κάντο ένα φρέντο. Ένα φρεντουτσίνο κάντον. Ναι, ναι, άστα ρε. Φρεντουτσίνο, μακιάτο. Μακιάτο. Ναι. Ναι, ναι. Το καφέ της χαράς έμαθε και ο Φατσέας από. Ναι, ναι, ναι. Φατσέα. Φατσέα. Τι έχεις. Α, νερό. Τι, νεράκι θα μας φέρεις. Ναι. Άντε, φέρε λίγο νερό του Θεού είναι. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Σαν το νερό δεν έχει. Πού είναι ρε τα μηνύματα, χαθήκατε. Ποια μηνύματα ρε, αφού τα μπερδεύεις εδώ, πάτησε σχή έξω. Ο Μοντζίλα άνοιξε εκεί είναι, πού τα πάλι του Κοντζίλα. Ποιο Κοντζίλα, πού είναι. Πού ξέρουμε πως θα βάζει εδώ πέρα τεχνικοί επιμελητές εδώ, εδώ πέρα. Πάτα εδώ, πάτα εδώ, πάτα. Ήταν, πάτα ξανά. Μοντζίλα, ναι. Εδώ, πάτα, ναι. Έντερ. Πού διπλό έντερ. Πάντα κάτι, άστο, πάντα μηνύματα. Τελείωσε, δεν πειράζει. Περίμενε, κάπου εκεί. Στείλτε στο SMS τώρα. SMS επικοινωνία. Εδώ είσαι. Πάσ γουέζερ νέιμ, τα ξέρεις. Πάσ γουέζερ νέιμ, δεν τα ξέρω το κιού. Χωρίς πάσ γουέζερ νέιμ, πώς θα μπεις. Πού είναι ο αναπληρωματικός, πώς το λένε, ηχολήπτης εδώ να μας βοηθήσει. Δεν έχει. Πρέπει από μέσα. Δεν τα έχουμε. Τελείωσε. Πάντα usernames. Χάσαμε τα μηνύματα. Πω, πω. Άσε με ρε τα αλλάξαν τώρα αυτά, δηλαδή. Πάρε χθες από τη τέτοια. Μην ξαναπατάσετε το κουλί στο μηχάνημα. Μην πατάσετε ξανά. Πάρε από χθες από τη Μαρμίτα. Καμιά 100 μηνύματα. Έχει πάρει μερικά και διάβασα. Τα διάβασε όλα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Είχαμε ηχολήπτη εδώ δεύτερο κάποια στιγμή. Αλλά... Και αλλάζουν τα password. Σε κάνουν μανούρες. Όχι ρε. Ποιος προσβάλλει, κανένα. Για πες, να το. Να βρήκα. Βρήκες, σιγά με βρήκες. Τέλος πάντων. Κάτι έγινε εδώ. Βρήκα ρε. Σε ροζ. Να, σε ροζ τα βρήκα. Ροζ και πορτοκαλί φιόντο τώρα τα μήνυματα. Ναι. Με ροζ και πορτοκαλί φόντο. Σημερινά είναι αυτά. Γεια σου Κωστή, ακούστηκε κάτι σήμερα για αφημί Ηρακλή Αμπελοκήπο στον Ηρακλή. Εγώ σας είπα παιδιά. Τουλάχιστον να είναι Ηρακλής και αυτός ρε. Εγώ σας είπα εδώ και 5 μήνες ότι ψάχνετε αφημί. Και στην καρδία ήταν το πρώτο αφημί. Πήγατε επάνω στην καρδιά. Φίλε, η Ηρακλής Αμπελοκήπων και έδρα εκεί πέρα είναι τα μαμ. Ναι. Και το όνομα και η έδρα, ό,τι πρέπει. Ως λύση πώς τη βλέπω. Ό,τι και λύση και να κάνετε, παιδιά, ο Ηρακλής είναι να πούμε για τα σκυλιά. Όταν πηγαίνεις, πτωχεύεις και ξαναβγαίνεις στην επιφάνεια και σε δύο χρόνια, τρία ξαναπτωχεύεις κτλ., είσαι για τα σκυλιά. Δεν έχεις κόσμο από πίσω, δεν έχεις λαό από πίσω, δεν έχεις πολιτικούς από πίσω. Σε έχει παρατήσει και ο Τσίπρας, γιατί όσο καιρό ο Τσίπρας. Ήταν ας πούμε στην αναπληρωματικός πως τα λένε αντιπολίτευση και τα λοιπά. Αντιπολίτευση. Και η θύρα 10 τον έκανε αβάντες ξέρω εγώ σαν αριστερή που είναι και τα λοιπά. Μόλις να πούμε ο Τσίπρας έγινε δεξιός. Ανέλαβε την κουτάλα. Ανέλαβε την κουτάλα ο Τσίπρας. Πάει. Πάει. Τους ξέχασε, τους έστειλε εκεί. Άρχισε να κάνει όπου κάνει αντιπολίτευση. Τους έστειλε εκεί τους αστυνομικούς, τους έστειλε εκεί τους. Δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε. Τους τελειώσαμε λέει. Πάει, τελείωσε. Τα οκτάβια εκεί πέρα, τα άστρα με τα τάσια περάσανε. Χαμός. Τελείωσε. Πάνε, πάνε. Δεν το κάνω εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νερά, γιατί ρε φίλε, μια χαρά. Νερό δεν πίνεις γενικά, δεν κάνει. Πίνω, πίνω και τέτοιο. Έτσι ο κύριος Αλέξης. Το έπαιζε χωρίς σακάκι, τσινάκι και τώρα θα έρθει στη ΔΕΘ στην έκθεση. 500 άτομα να το φυλάνε. Αυτός ο πρωθυπουργός που έβγαινε έξω, που δεν τον πήραζε κανένας υποτίθεται. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος μέσα στην Ελλάδα. Ο άλλος λέει ότι ο Άρης έκλεισε τον Αραβίδη, λέει.
Αφού Αργιανό είναι αυτό, θέλει να τον Άρη. Ο Πόντιος λέει έκλεισε. Ναι. Ποιο είναι ο Πόντιος, μήπως εννοεί ο Απόλλων Πόντου. Τον. Μήπως εννοεί κάτι άλλο το μήνυμα, εγώ δεν το πιάσα. Ο Πόντιος, μάλλον λέει το μυροφορίδι. Το μυροφορίδι, το μυροφορίδι θα λέει. Αχά. Ναι. Το άφημοι παιδιά στον Ηρακλή είναι μια ιστορία η οποία είχε ακουστεί πολλούς μήνες πριν. Η οικογένεια έψαχνε την αυτή να πάρει τον Ηρακλή τζάμπα, να πάρει αφημί και να το λειτουργήσει. Όλοι στο ίδιο μοτίβο κυκλοφορούν. Όλοι στο ίδιο μοτίβο. Να πάρω την ομάδα τζάμπα και από εκεί και πέρα να μπα και δημιουργήσω κάτι. Γι' αυτό κύριε Μυροφορίδη, λοιπόν, μια που είστε εκεί, βρέσκει έναν επενδυτή να τελειώνει η δουλειά. Κύριε Μυροφορίδη, λοιπόν, μια που λέμε για σέντερ φορ για να μην το ξεχάσω και το έχουμε ξαναπεί μεταξύ μα μόνο. Off the record. Λοιπόν, άμα θέλει σέντερ φορ. Παίρνει πάσο ένα τρόμητο και ζητά, παίρνει ανικό ή τον κλείνει με μεταγραφή τον Μπασακό. Αυτό είναι και για β' εθνική. Ψηλό παιδί με τεχνική. Τον είδαμε και με τον Ηρακλή Ευγανικό. Πολύ ωραίο, ιδανικό. Αυτή είναι η κίνηση. Πήρε αυτό το σεντερφόρ, τελείωσε, έκλεισε το ρόστρο με τον καλύτερο τρόπο. Και αν μπορεί να κάνει αυτή τη μαγιά, αν μα ακούτε, πάτε φέρτε τον Μπασακό. Μπασακό. Και μόλι ανεβώ Super League, θέλω τον ένα και μοναδικό Μανιά. Σεντερφοράκλα, τρελάθηκα αυτό το παλικάρι. Κάνε σχόλια για μεταγραφή Χουάντρος σε Απόλλων Σμύρνης και εμφάνιση Κλάους στα μπουζούκια στην Αθήνα. Τον βλέπω σε κάνα χρόνο να βάζει την κόμενά του να γράφει πόσο τη λείπει η Θεσσαλονίκη. Ναι, έτσι. Ναι, να κλείσει τα κρεμάτια. Χουάντρος, εντάξει, βρήκε. Πάει στο αεροδρόμιο οι Παοξίδες να τον υποδεχτούν γιατί ο μεγάλος Παοξής γυρίζει πίσω στα 32 να κρεμάσει τα παπούτσια. Περίμενε, ο Κλάους πήγε με ελεύθερη μεταγραφή, δεν 20 πήγε. Ο Κλάους. Του είπανε, τον πουλήσανε, του είπανε φύγε να μην σε πληρώνουμε. Ναι. Δεν θέλανε λεφτά. Ναι. Δηλαδή είσαι τόσο ας πούμε ζημιογόνος για την εταιρεία. Για την εταιρεία. Δεν φαντάσου τώρα. Σήκω φύγε, δεν θέλουμε τίποτα από την πάρτι σου. Φαντάσου. Και χωρίς να πάρουν άλλο σεντερφόρ. Τίποτα, όχι. Και χωρίς να πάρουν άλλο σεντερφόρ. Ήταν και περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ μεγάλο υποτίθεται πριν δύο χρόνια, έτσι. Πριν δύο χρόνια μπορούσαν να τον πουλήσουν αρκετά καλά λεφτά. Τότε που δεν τη δώσουν στους Τούρκους 2,5 εκατομμύρια τρία. Απαστέλ γκολκό, παστέλ άκλασε, κιουλέ, κιουλέ. Πάντα 2,5 χαρτιά, τι ο Κάγερ στους Εβραίους του Ισραήλ. Αυτό που σήμερα ο Κόκκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του, σχολίασε. Εδώ κρεμούσε όταν ήταν στα φρουτάκια τώρα τα κρέμα. Ο μεγαλύτερος απατεώνας ποδοσφαιριστής μαζί με τον Μουλαχασάνοβιτς στον Άρη δεν υπάρχει. Άντε ο Φουκαράς ο Μουλαχασάνοβιτς και εντάξει φιλές, εντάξει Μουλαχασάνοβιτς. Αυτός ο Κόκκι ήταν όλο το Πασόκ. Δύο χρόνια έπαιξε μπάλα, ρε φίλε. Τα πρώτα δύο χρόνια που ήρθε έπαιξε μπάλα. Δύο χρόνια αυτό ήταν. Μην τρελαθούμε, δύο χρόνια έπαιξε μπάλα. Δεν είμαστε μηδενιστές εδώ πέρα. Εντάξει. Μετά ήταν για τα λεφτά που παίρνει ήταν φύρα. Εντάξει. Αυτό λέμε. Έπαιξε εκεί πέρα. Τότε χαϊβάνια η Αργεντινή. Και που ήρθε γάμα. Άγρια μεσάνυχτα να πούμε. Και έστω τον Τιμάη που ήρθε έστω και γάμα, και γάμα εθνική, ρε φίλε. Έστω ήρθε να παίξει για. Τι πήρε τότε, τι να πει, τι πήρε, πώς χέρια πήρε και λεφτά. Μαλιά. Λοιπόν, γάμα εθνική, έστω τον τίμησε αυτό το πράγμα για τον Άρη που ήρθε και έπαιξε. Τον πλήρωναν το σπίτι εκεί πέρα να κάθεται και αυτό. Ντροπή για τον Άρη. Αυτό. Ντροπή δεν είναι. Λάξει, όταν ήρθε προπονημένος από Μαρσέη Γαλλία, τον είχαν φέρει κάπου εκεί ήταν. Ήταν προπονημένος, ήταν αθλητής, μπορούσε ρε παιδί μου. Είχε την τρέλα, είχε την ηλικία, είχε την τάβλα της ηλικίας στα 24-25 εκεί πέρα, όπως είναι Αντιρίνο Βιερίνια. Τέτοια ιστορία έγινε να πω. Κατάλαβες. Τώρα τι να παίξει 35-36 ο Κόκκι. Θα παίξει ο Βιερίνια, θα δει Κώστα μου για να έχουμε πρωτάθλημα. Καλό θα παίξει, ναι. Καλά. Εντάξει, λίγο υπερεκτιμημένα, αλλά ρε παιδί μου. Σε ένα μήνα ο Μάξ, ένα μήνα ο Βιερίνια παίξει. Εντάξει, ρε Κώστα μου, μεγάλο ρόστερ έχει ο Πάκ. Τώρα δεν έχει αντικαταστήσει για 2-3 παιχνίδια τώρα. Εντάξει. Προστεράρα έχει να πω. Ο Μαουρίτσιο Χιλή, ξέρω. Τι έχουμε τώρα, θα κάνουμε κανένα πόλεμο με τον. Με τον Κιμ Γιονγκ Τουνγκάν. Τι γίνεται. Αυτό δεν είναι καλά. Αυτό είναι. Τρομοκρατήθηκε ο κόκκινο, φοβήθηκε τι γίνεται. Μα αυτά είναι παιχνίδια τερτύπια να ξέρει τώρα. Άμα ήταν να γίνουν, θα γινόταν αυτά. Αυτά είναι τερτύπια του Τραμ να το παίξει ότι είναι μεγάλο και μοναδικό μάγκα. Τον έκανε το Κιμ Γιονγκ, κάνει πάτε κανένα δυο κουμπάκια να το παίξει ότι είμαι μεγάλο προστάτη τη γη και θα σώσω τον κόσμο και τελείωσε. Θα το βγάλει και το μποϊκοτά, θα του στέλνει καμιά βότκα εκεί πέρα το τσάκι τσάν αυτόν και τελείωσε η δουλειά τώρα. Κομμουνιστή στέλνει μήνυμα και τι λέει. Τι λέει. Κάναμε γκάλωπ στη σελίδα του Facebook. Κωστής Ραπτόπουλος Φάνς, θα θέλετε να επιστρέψει ο Ήβης στον ΠΑΟΚ. 76% ναι, 17% όχι, υπόλοιπα λευκά κτλ. Γιατί μέχρι τώρα έχει δικαιωθεί πανηγυρικά ο Ήβης. Στα πάντα, μέχρι τώρα, έτσι. Ανέλησε το. Το αναλύω. Πάμε. Λοιπόν. Εγώ τα είπα. Πιστεύω ότι. Ο Ήβης ζήτησε για να φύγουν από τη διοίκηση κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Ισχυρίζονταν. Και μάλιστα τον κατηγόρησαν γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, εκ του αποτελέσματος έχει δικαιωθεί ή όχι. Κοίταξε, για τη διοίκηση να δικαιωθεί. Για κάποια άτομα που ήθελαν να φύγουν. Αφού δεν έφυγε. Για κάποιες επιλογές που έγιναν. Ωραία. Τώρα βγαίνουν από μέσα και λένε ότι πρέπει και τα λοιπά. Ο πάλι ο Σαββίδης να καθαρίσει το ένα το άλλο. Ο Μίχελς ήθελε να παραιτηθεί. Γίναν κάποια πράγματα. Ναι. Άρα κάτι πράγματα από μέσα βρωμούσε.
Και ναι. Το είπε ο Ίβιτς στην αρχή. Ναι. Πρωτού ξεκινήσει καν την προετοιμασία. Ναι. Και ένας από τους λόγους που έφυγε. Ναι. Λοιπόν, ο Ίβιτς πίστεψε ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν θα γινόντουσαν προφανώς μεγάλες μεταγραφές για να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ επίπεδο και να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Σε πρώτη φάση, πριν γίνουν αυτές έστω οι 3-4 μεταγραφές, ναι. Δικαιώθηκε και σε αυτό ή όχι. Ότι δεν θα γίνονταν μεταγραφές. Και γιατί εμένα να με πιάσετε κότσο εφόσον δεν θα κάνω πρωταθλητισμό ναι. Και να λουστώ εγώ και να είμαι από δύο πομπέως τράγος μετά. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Mm. Αυτά είναι τα βασικά. Ναι. Ναι, αλλά και οι καταλήψεις να γίνουν τώρα δεν έρχεται ο Ίβιτς πίσω. Τώρα γίναν κάποιες. Α, μπράβο. Τώρα γίναν κάποιες μεταγραφές. Από εκεί και πέρα έχουμε πει εδώ πέρα και τη γνώμη μας. Οι μεταγραφές που έγιναν τώρα αυτές έγιναν γιατί φωνάζει ο κόσμος πιο πολύ. Ακριβώς. Θα γινόταν αλλιώς σχεδιασμός αν περνούσε στην Ευρώπη. Μαριάνο Πάουκ περνούσε στην Ευρώπη. Θα γινόταν αλλιώς. Σαμπράνο, Μαουρίτσιο, Ελκαντούρι και Βιερίνια. Δεν θα έρχονταν τελευταία μέρα το μεταγραφή. Όχι, θα έρχονταν ο Βιερίνια. Ναι. Θα έρχονταν ο Βιερίνια και εγώ πιστεύω ότι θα έπαιρνε άλλα δύο χαφ πιο ποιοτικά από αυτούς. Πιο καλά, επειδή θα έχει και άλλα λεφτά. Πού τους έβρισκε. Θα τους έβρισκε. Πού τους έβρισκε. Θα τους έβρισκε γιατί ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε Ευρώπη, φίλε. Είναι αλλιώς καλοπάτι. Θα ερχόταν οι παίχτες. Μερικές προτάσεις που έχει κάνει. Μετά θα ήταν και το κίνητρο του παίχτη για να παίχτη, μπράβο. Γιατί σε λέει, εγώ θα φανώ στο UEFA. Μπορεί ναι. Να είναι και ένα καλοπάτι να πάω και κάπου αλλού ψηλότερο. Το, η Ευρώπη το είναι μεγάλο μεγάλη πρόβλημα. Το μεγάλο... Ο Αραούχο στην ΑΕΚ. Βέβαια. Δεν ήταν υπόθεση ότι πέρασε ο Μίλος για να έρθει. Και αυτό ήρθε. Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ εδώ και πολύ καιρό είναι για μένα. Λες ότι είναι κίνητρο. Ή ο Ραούχο δεν γουστάρει να πάει κάπου ψηλότερα. Σοβαρά, πόσο χρόνο είναι, δεν είναι κανένα 24, πόσο είναι ο Ραούχο. Για πες τον Ραούχο, θα έρθει στον Ολυμπιακό. Με τα μισά λεφτά θα το πει έρχομαι. Από τη Μεδινιά ΑΕΚ. Παιδιά, η αλαζονία των Ολυμπιακών σας ενοχλεί. Όχι, ρε, τι αλαζονία. Ποια είναι η αλαζονία του Ολυμπιακού. Δεν φοβόμαστε τον ΠΑΟΚ. Τι να φοβηθεί, ρε, εσύ. Ο άλλος έριξε 30 εκατομμύρια Μαρινάκη σε μεταγραφή. Εντάξει, ρε φίλε, πήρε και μάπα παίχτες. Ποιο σου πήρε μάπα παίχτες. Μάπα παίχτες είναι 7 εκατομμύρια 22 χρονών. Ρε, να του δούμε γιατί να κρίνουμε από τώρα, ρε παιδιά. Δεν έχει στόπερ, ρε παιδιά. Γιατί να κρίνουμε. Δεν έχει στόπερ, ναι, του είδα και του δύο. Του είδε σε παιχνίδι. Και οι δύο αργοί είναι. Πώ το είδε όλο το σχήμα που είναι αργή, περίμενε. Το σκηνικό. Εγώ να κρίνω παίχτη που δεν τον έχω δει στο χορτάρι, δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ στην Ξάνθη. Δηλαδή, εγώ να κρίνω τώρα του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ που ήρθαν αυτή τη στιγμή, την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Πώ θα του κρίνω αν δεν του δω στο χορτάρι. Τρει-τέσσερι αγωνιστικέ να παίξουν μπαλίτσα. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Ούτε το Βιερίνια μπορώ να το κρίνω, ούτε του Σαμπράνου, ούτε αυτού που δεν Ολυμπιακού. Α του δούμε να παίξουν τρει-τέσσερι αγωνιστικέ ποδόσφαιρο στο χορτάρι. Πώ θα δείξουν. Το χάσιο το θεωρεί προπονητή καλό. Πολύ καλό. Αυτό έφερε τον Έγκερς, ρε φίλε, τον Σακάτι που λες 7 εκατομμύρια. Ξέρεις που ήταν στην Πρίζα, αυτό έπαιζε στο Βέλγικο πρωτάθλημα. Το χάσου τα βγαίναν και βρίζανε. Εμείς εδώ λέγαμε εδώ πέρα. Λέμε να τον δούμε τι θα δείξει. Ο Χάσης τον έφερε αυτό το στόπερ εδώ πέρα. Λες να είναι τόσο χαζός να μην ξέρει τι ψωνίζει. Μου κάνει εντύπωση γιατί ο Χάσης θέλει ταχύτητα στον Ολυμπιακό. Έχει ταχύτητα αυτό. Έχει μεγάλο δρασκελιέ στο στόπερ. Έχει δρασκελιέ μεγάλε. Και αυτό με είναι αργό, δεν ξέρω. Δεν είναι αργό, ρε. Είναι ψηλό και καταπίνει χιλιόμετρα πολλά στην απόσταση. Δεν μπορεί να μην έχει την έκρηξη, αλλά είναι γρήγορο. Ο Ζιλέτ ψιλοβγήκε. Δύσκολα, εγώ δεν ξέρω αν θα βγει αυτό ο Ζήλε. Φοέ, ακόμα δεν με έχει δείξει ο Ζήλε. Ακόμα δεν έχει δείξει ο Ζήλε. Ψιλοβγήκε. Τζάμπα παγώθηκε αυτό το παιδί ο Σιώπης για μένα. Ψιλοβγήκε ο Ζηλέτ. Ψιλοβγήκε. Ο Φοέ. Βγαίνει γρήγορα. Ο Φοέ μπορεί να παίξει και δεκάρι στα δύσκολα μάτς και πει δίπλα στον. Μέχρι και στόπερ παίζει αυτό. Ο Φοέ. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, η πίσω είναι τρύπα Ολυμπιακός. Χαμηλά ειδικά είναι τρύπα. Στο χαμηλά λέω... ειδικά είναι τρύπα. Χαμηλά είναι όχι, τρύπα. Όχι, είναι αυτά που λες δεν δηλαδή, άμα βάλει το Ρωμαό center back, είναι χαμηλά τρύπα. Με το Ρωμαό. Με τριάδα θα σε παίξει τα στόπερ αυτό. Το ξέρει μπάλα, παίζει αμυντικό χάβε, έχει ταχύτητα. Πόσο είναι δηλαδή τρύπα με το Ρωμαό, αν το βάλει center back. Η αχίλιος πτέρνα του Ολυμπιακού ναι. Είναι οι δύο στόπερ και ο αριστερός back. Ένσταση. Πάντα. Εγώ χαμηλά ειδικά. Χαμηλά ειδικά. Χαμηλά. Αριστερό μπακ για την ώρα, ναι, θέλει δουλειά και ο Κούτρης. Ούτε αμυντικά. Ο Κούτρης κόβει, ούτε πώς τον ξεχνάω τον. Πώς τον ξένο του αριστερό μπακ. Μπορεί να βάλει το παπί σε αυτόν το τέτοιο να τώρα. Είπα να βάλει το Φιγκέρα αριστερά. Όχι, για αυτά είναι αλχημίες. Κλειδώθηκε η δεξιά θέση από τον Ομάρ, την παιχτούρα. Τελείωσε αυτό. Πάει, παίζει ναι. Όλη την πλευρά παίζει. Έχουν καλά χάφρα. Έχει εκείνο Καρσελά, έχει Φουρτούνι, έχει αυτό το Τζούτζιβιτ. Αυτό ο Τζούτζιβιτ είναι. Μισό λεπτό διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. 90 όλα βαράτε. 90-90-90 βαράτε. 80-90 βαράτε. Πείτε γιατί ο Ζέλε με κοτοκυλά και τσούρε. Ασίδα, μασαλάνα. Καλάδες, πω. 90 όλα, πάμε, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Παρ.
Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εσείς θα θέλετε τον Ήβιτς πίσω στον ΠΑΟΚ? Στο Ραπτόπουλος Fans, πώς τα λένε αυτά, Fans λέγεται. Fans. Fans. Subscribe, όπως έλεγες. 75% λέγανε ναι. Τώρα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι τυχαίο, δεν ξέρω και πόσα άτομα ήταν αυτοί που ψήφισανε. 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 Γιατί ο Σαββίδης δεν πάει να πάρει από την Γερμανία κάτι τέτοιο. Όπω ο Γιαννάκης, τεχνικό, ρε. Συμμαθητής της Ζένιας. Γιαννάκη. Πες τα παλικάρια εκεί πέρα ότι τις μεταγραφές του Ολυμπιακού τις παενεύουν χωρίς να τους έχουν δει. Ενώ του ΠΑΟΚ τις νομπάρουν. Περίμενε να τους δείτε και τους μεν και τους δε. Εντάξει, αυτό εντάξει. Είπα πριν ένα λεπτό ακριβώς αυτό είπα. Ναι. Και τους μεν και τους δε να τους δούμε 3-4 αγωνιστικές στο χορτάρι. Πάμε Κόμο, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα στο πάνελ. Καλώς. Καλημέρα. Εδώ είναι το πάνελ. Είναι. Ναι. Λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου έχει κλείσει το φιλικό, να ξέρεις. Όπα, όχο, όχο. Ναι. Και θα τους πάει φίλε στο Μακεδονία Παλάς. Όχο, όχο. Θα πει το Ρώσο πόσα θες. Θα πει 20, ξέρω εγώ αυτό. Ναι. Θα πει πάρε 30, ναι, πάρε 30, ναι, και κράτα τα. Ναι. Πάρε 30 και κράτα τα θα πει. Ναι, θα σε γιατί είναι άπλα, ρε φίλο πρόεδρο. Θα τα βγάλει. Θα πει. Ρε εσύ, θα τα βγάλει ο ανιψιό στα κόρνερ, θα τα βγάλει μετά από τον Ιτάκο. Θα πείτε, δεν ξέρω. Και έπρεπε σήμερα να ξεκινήσει με τον ύμνο του Άρη, γιατί έφυγε ο μεγαλύτερο παίκτη φίλε του Άρη. Σέρχιο Κόκκινο. Μεγαλύτερο ξένο βασικά. Ναι. Δεν είσαι τρίφας, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, ο Σέρχιο Κόκκι, που πήγαινε κόντρα σε φαγητό το Γρηγόρη Κόκκινο. Θα σέβεστε. το Κόκκι, εντάξει. Ωραία. Περίμενα να σου πω κάτι. Ο Μπουγάτσα τα λέει καλά για την εθνική. Να ξέρεις, να τον ακούς τον Μπουγάτσα. Γιατί με την Εστονία, 0-0, και με το Βέλγιο Δόνης έμοιαζε Κρόιφ και ο Ζέκα Μακελελέ, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνουν αυτοί. Τι κάνουν, ρε φίλε, αυτοί εκεί πέρα. Δώσε. Και για τον Αντετοκούμπο έχει δίκιο. Να ξέρεις. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ρε φίλε για τον Ολυμπιακό ότι ο Μυραλάς φτιόταν να έρθει, αφού παίζουν Champions League. Θα το Μάρι με είπε εμένα ο Αλέφας το Γενάρη. Όπως έμαθα, σήμερα γράψε ότι ο Σαββίδης θα χτυπήσει μπέρθι το Γενάρη. Ο Μπουγάτσας ήταν ένας και μοναδικός. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να μιμούμαστε ούτε για να μας μιμούνται. Ο Μπέρκ, ο Μπουγάτσας ήταν ωραίος. Ο Μπέρκ το χτυπάει ο Σαββίδης. Πόσο δίνει στο στοίχημα να πάρει ο Ολυμπιακός στο Champions League 0 πόντους? Εντάξει λίγο. Ψάξε αυτό και παίξε το. Παίξε τα δύο πολυκατοικίες που λέει ο Κόκκινος. Γιατί, γιατί 0 πόντους, δεν θα πάρει δηλαδή. Δεν θα πάρει, ρε φίλε, πώς θα πάρει. Πόσο να δίνεις στο Ολυμπιακό να πάρει 7 πόντους στο Champions League. 0 πόντους. Όχι, 7 πόντους. Καλά. Να τους πάρει 7 πόντους. Καλά. Με ποιο, με το ζηλέ, με το ζηλέ. Ολυμπιακός για μένα δεν χάνει στη Sporting Λισαβόνα. Με το ζηλέ το ξηραφάκι. Το ζηλέ το ξηραφάκι, αν διαβούμε διαφήμιση. Ποιο ζηλέ, ρε φίλε. Πλάκα με καλά. Καλά, καλά. Μουστάκια. Θα ήθελα τα πάρει καλά μουστάκια. Τι να πούμε τώρα. Τι γουστάρεις. Και με την Μπόκα θα φάει ντόρτια να το θυμάσαι. Έλα, τώρα, εμείς θα πάμε να δούμε μπάλα με την Μπόκα τώρα. Λέω, ρε. Θα πάμε να δώσουμε τον οβολό μας στον Έρανο για τα γλυκά φέτος. Άιντε! Κάτι πετάμε, κάτι τέτοια. Ο Παυλιδάκος θα τα βγάλει όλα, μην είναι στεναχωρημένος. Θα βγάλουν ό,τι θέλουν. Ξέρεις γιατί βγει ο Τσάβης στο Παναθηναϊκό. Θα έρθει και Πετρόπουλος. Ήταν ένας, αυτός είναι ένας Έρανος πολύ ωραίο προσχηματικός με πολύ ωραίο τρόπο. Το παραδέχομαι σε αυτό. Ωραίος Έρανος. Καλή την περιοριστική 27 του μηνός να έλεγε να μας δροσίζει. Φέρτε τη Μαρινέλα να τραγουδήσει. Καλά, καλά. Φέρτε τη Μαρινέλα να τραγουδήσει. Θα φέρουμε την Μπόκα. Ναι. Μιλάμε. Γεια. Φέρουμε την τέτοια να τη σκίσω που έλεγε. Τη Μαρίδα. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα Κωστάκη μου. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα και στην παρέα σου. Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Έλα. Ο Νοβοσέλατς είμαι. Γεια σου. Τι κάνεις Νοβοσέλατς? Πήγα σήμερα στο Φίστα, όλα κομπλέ. Δηλαδή λάμπησα το Βόρειο Σέλας που πήγε στο Φίστα τώρα. Τι έλεγε ο Νικός, τι σου έλεγε ο Νικός. Έλα. Τι σε βρήκε, εντάξει. Εντάξει, τίποτα, τίποτα. Κανονικά υπέρηχο, όλα μας έπιασε και από πίσω. Όλα εντάξει, μια χαρά. Σφυρί το θέμα, σφυρί. Είχα πάθει, ψιλοαγώθηκα Κωστάκη. Δεν είχε στήσει, τι έχεις πάθει? Όχι ρε, με το κατούριμα για ένα διάστημα ήταν λίγο διακεκομένο. Α. Ναι. Και τι ήταν τελικά? Δεν με είπε ότι όλα είναι μια χαρά. Τι είπε στον αέρα τώρα και εσύ, εντάξει. Προστάτης, καλό, σε βρήκε ο Νίκος. Ναι, 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 ναι.
Στον Νίκο να πηγαίνετε. Βάζει μια χαρά. Ωραίος γιατρός, ρε, και έτσι πρέπει να είναι και ροκάς αυτός. Ναι, είναι λίγο τρελιάρης ο γιατρός. Τον ξέρω έχει... εγώ τι πιάτσα. Ο γιατρός είναι ραλίστας πρώτον. Ναι. Ξέρει από πάει στις πίστες και τα λοιπά. Δεύτερον, οδηγάει το πλοιάριό του. Ξέρει να οδηγάει το πλοιάριό του. Και τρίτον, είναι φοβερός σκιέρ. Της μπάλας δεν είναι. Στεγνός, ε! Α, δικός μου, ποιος κάνεις και αυτός. Ναι. 15 χρόνια κάνω. Αλλά εντελώς. Ε, 15 χρόνια. Κάνεις και σλάλομ. Είπε, κάνε γυμναστική μου, λέει. Κάνε γυμναστική. Σου είπε να κάνεις προπόνηση. Γυμναστική, λέει, κάνε γυμναστική. Δεν σου είπε να έρθεις μαζί μου να κάνουμε. Ε, κάνουμε και μαζί. Τέλος, να πω 2-3 πραγματάκια, Κωστάκη. Λέγε. Πρώτα απ' όλα για τον φίλο στον Αριανό, τον. Ποιον από τους δύο τώρα. Ο ένας είναι το θηρίο ο Καραβουσιάνος. Έλα, τι θέλεις. Το άλλος είναι, ναι. Όχι το θηρίο, ο άλλος. Ο άλλος. Τι έκανα, τι θέλεις. Γιατί δεν είναι στο θηρίο, με εμένα θα με τριβείς. Το μη θηρίο, το μη θηρίο. Άκου, για να μην πλατιάζουμε που είπε σε κάποια στιγμή ότι είναι κράτος πρόνοιας η Αμερική. Δες μόνο το ντοκιμαντέρ του Μάικλ Μουρ που μιλάει για την υγεία στην Αμερική και μετά θα ξαναμιλήσω. Όχι, λέμε ότι έχει πρόνοια για τους... Δεν υπάρχει πρόνοια. Κράτος πρόνοιας δεν υπάρχει στην Αμερική. Κάτι άλλο θέλεις να πεις και τον πέρδεψες. Όσο για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ρε Κωστάκη, εγώ τι να φοβηθώ από τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα. Γιατί είσαι αλαζόν, ρε. Δεν είμαι αλαζόνας, ρε Κωστάκη. Δεν λειτουργεί με ποδοσφαιρική λογική. Αν τυχόν περνούσε την Έστερσον, πιστεύεις ότι θα έκαμε αυτές τις μεταγραφές. Αυτοί που περπατάνε κάθε μέρα και ξυπνάνε και σκέφτονται άλλα πράγματα. Ρε φίλε. Όπως ξημερώσει λειτουργούν. Ρε φίλε, ωραία. Η διαιτησία δεν είναι με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν θα σου πω ότι είναι με τον ΠΑΟ. Ούτε τη μετράω τη διαιτησία, ρε Κουστάκη. Ναι. Με τη Λαμία. Δεν θα κρυθεί από τη διαιτησία φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν θα κρυθεί. Όχι, ρε φίλε. Ούτε πέρυσι κρύθηκε, ούτε φέτος θα κρυθεί. Έχω υπερπλήρες ομάδα. Ομάδα και δημόσιες σχέσεις. Αυτά και είναι τώρα το πρωτάθλημα. Αυτά θα κρυθεί. Λειτουργώ με ποδοσφαιρικό μυαλό. Εγώ λειτουργώ, κανονίζω 6 μήνες πριν και ένα χρόνο πριν το τι θα κάνω. Ναι. Αυτοί λειτουργούν ξημέρωση σήμερα, τι θα κάνουμε, παιδιά. Έχεις δίκιο, να είσαι πιο μπροστά. Εδώ ήμασταν τον Ιούλιο, τον καλό Ιούλιο, και λέγαμε ότι πώς βλέπετε τα πράγματα. Και λέω ότι ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης έδειξε φέτος ότι έχει αντανακλαστικά. Ήταν ο μόνος που έκανε πιο γρήγορο προγραμματισμό από όλους σε αυτό το θέμα, στο αγωνιστικό. Για τον center back που λες ότι είναι αργός, κάτσε να το δεις. 7 εκατομμύρια δεν όλους. 7 εκατομμύρια δεν δίνεις έτσι για να πάρεις ένα center back. Δίνεις για να το κάνω πουλήσει μετά 25, ξέρει. Α, ναι, αυτό. Αλλά δεν μας τον έβγαλε την Ρεκουστάκη άσχετο τελώς αυτό. Ποιο να ρε. Το center back που πήραμε. Τον Έγκελς. Λοιπόν, το νικητήριο γκολ του Βέλγου επιθετικού απέναντι στην εθνική ομάδα της Ελλάδος ήταν η αφορμή για να βομβαρδίσουν κάποιοι Ελληναράδες στο προφίλ του στο Facebook με αιμετικά μηνύματα. Τα είδαμε. Καζουμάρι είναι αυτή. Το έγκλημα του Λουκάκου λέει ήταν ότι ο πανηγυρισμός του όταν έβαλε το νικητήριο γκολ βάζοντας τα χέρια στα αυτιά του, ένας πανηγυρισμός που συνηθίζει να κάνει σε κάθε επίτευξη τέρματος. Τον βρήσανε στο Facebook. Ναι. Κρίμα που δεν του μπαρει η βάρκα, λέει και τα λοιπά. Τον βρήσανε. Εγώ αν ήμουν ο Λουκάκος. Εγώ αν ήμουν ο Λουκάκος. Δηλαδή με έφτιαχνε η φύση. Να με 1,92. Ναι. Με τέτοια χέρια, τέτοια δύναμη. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για κτίνος. Ναι, είναι φυσική μεγάλη δύναμη. Και ερχόταν ο Τζαβέλας να μου πει τίποτα, θα του τραβούσε ένα κουτουλίδι. 4 δόντια θα του τα είχαν σπάσει. Δηλαδή, άμα με έβριζε μαύρη και τα λοιπά, κατευθείαν κουτουλιά ανάμεσα στα μάτια. Και τι έγινε που δεν απέξω στην εθνική, σιγά. Με αμετιμωρήσουν δύο αγωνιστικές. Σιγά. Μα έχει το κουσούρι αυτό του πανηγυρισμού έμεινε από την Εύρεση. Δηλαδή, γιατί τον βρίζανε μαύρη εκεί πέρα. Να είμαι 1,93. Να με έχει πρικήσει με τέτοια δύναμη η φύση. Και να έρθει ο Τζαβέλας με τη μαστίγα να με κάνει μαμά. Ο Δέα του ρίξε ένα κουτουλίδι. Ρουπίλε και κάτι τελευταίο. Του φύγουν 4 δόντια του Τζαβέλα. 4. 3 από πλευρά. Πριν 2-3 χρόνια θυμάσαι που βγαίναν όλοι και κλαίγανε γιατί δεν παίρνει ο προπονητής ο εκάστοτε της εθνικής τον Κλάους στην εθνική και παίρνει τον Άμπαλο τον Μήτρογλου. Ναι, ρε φίλε. Αυτά κάθομαι, φίλε, τώρα τα βλέπω και γελάω. Τα σκέφτομαι και γελάω. Κλείσε! Αυτοί καταφέραν να. Πάμε ταχύτατα, είναι φούλη γραμμές. Πάμε τα γραμμές. Πάρε το Μανιά τώρα, πάρε το Μανιά στην εθνική. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα και στα παιδιά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και σένα, κύριε. Κύριε. Λοιπόν, Κώστα, συμφωνώ απολύτως. Είμαι φίλος της ΑΕΚ βασικά. Ναι. Συμφωνώ απολύτως για αυτό που λες για τον αμυντικό που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τον Έγκελς. Δεν τρέβα. Λοιπόν, βάλε να δεις, Κώστα, στο αναμεταξύ μας παιχνίδι, παιχνίδια, έτσι, το με είδα. Την Πρις, κατοστάρει, ο Αλμέιδα τον αφήνει πίσω, μιλάμε χιλιόμετρα, σε κατοστάρει, έτσι. Ποιος ο Αλμέιδα, είναι πάρα πολύ αργός
Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Μόνο και μόνο γι' αυτό μου έκανα, μου έδωσε λίγο τροφή να πάρω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ αργή άμυνα. Αν έχεις γρήγορα άκρα και γρήγορους επιθετικούς, δεν θα έχεις πρόβλημα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη φέτος. Δηλαδή και ο αριστερός μπακ είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι που πήραμε τη Λας Πάλμας, και ο Μπακάκης πάρα πολύ καλός, ο Λάζαρος πάρα πολύ καλός, ο Λιβάγιαν και αυτός αρκετά καλός, γρήγορος, ο Αραούχο είναι γρήγορος. Έλα τώρα, άστα τα Λιβάγια τώρα, μη άστα τώρα τα Λιβάγια, μην τα παραλέσχεσαι τώρα. Γιατί εντάξει, και αυτό το υλικό η ΑΕΚ έφτιασε αίμα για να μην φάει κόντρα από τον Πετράκη, τρεις στόπερ και τρεις, έξι αμυντικά χαφ. Εμένα, φίλε, με απογοήτευσε η ΑΕΚ στην οτροπία που δείξε το Μάτς στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, και με το Χ. Εκεί με απογοήτευσε. Εμένα, για πρωταθλητισμό μιλάμε. Ναι. Έπρεπε να είναι το Μάτς 70 και να αρχίζει ακόμα και το ανορθόδοξο να γεμίσουμε περιοχή, να πάρουμε το παιχνίδι, να πάμε να χτυπήσουμε πρωτάθλημα. Όχι τσίκι τσίκι. Δεν ξέρω αν το είδαν το μάτς με υπεροψία, δηλαδή επειδή κερδίσαν τόσο. Τι υπεροψία! Το αντίθετο! Το αντίθετο, σου λέει. Φοβήθηκαν πολύ το και υπολογίσαν τα Γιάννενα. Και αυτό αποδεικνύεται στην αλλαγή του Μάνταλου που δεν βγάζει Αϊντάρεβιτς, βγάζει Κλωναρίδη. Ναι. Και βάζει 3-6-1 με το Μάνταλο, πέμπτο χαφ. Ναι, ναι, κακό παιχνίδι, κακό παιχνίδι. Παίζει παρά τον Πάουκ ή κακό παιχνίδι. Αν το Πετράκη. Είναι το κακό παιχνίδι. Ο Πετράκη. Ο Πετράκη. Είναι η νοοτροπία που δείξει η ΑΕΚ. Ο Πετράκη πήρε πόντο και είναι ευχαριστημένο με την ΑΕΚ. Ο άλλο γιατί να είναι. Έτσι. Ο δικό σου. Γιατί ξέρει την ομάδα. Και η ΑΕΚ έκανε ευκαιρία. Και γιατί όλα για σπορ και τα site τη ΑΕΚ δεν γράψαν. Χάσαμε δύο βαθμού. Παρά είπανε καλά πήγαμε. Γιατί. Λάθος. Λάθος, δηλαδή, αν πάει ο Ολυμπιακός και φέρει 0-0 στα Γιάννενα, θα γράψει το φως πήγαμε καλά. Θα φύγει γιούχα μετά πίσω στο πούλμα, θα έχει γιούχα. Τι λες τώρα. Πάμε επόμενη φορά. Δεν υπολογίζει πιο πολύ τον Πάο και τον Ολυμπιακό για κόντρα. Σαν να έχεις. Έκλεισε. Άκουσα με λίγο. Αυτή τη στιγμή ο Πάοξης, παρότι αυτή τη στιγμή έχει τα προβλήματά του, κάνει, σου βγάζει πιο πολύ ότι μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα γιατί δείχνει καλύτερη νοοτροπία. Απ' την ΑΕΚ. Απ' την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ ενώ φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση κίνησης. Καλύτερη διοίκηση. Ναι, και καλύτερες προσεκτικότερες κίνησης. Καλύτερα έσοδα λόγω Ευρώπης και τα λοιπά. Σου βγάζει μια χωριατήλα. Ποιος. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο που η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να προβληματίζει τους κίνησης. Καλή μπάλα θα παίξει η ΑΕΚ. Καλή μπάλα θα παίξει. Πάμε επόμενος κύριος. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη. Δεν μου λες εσύ γυρνάς από το αεροδρόμιο που έφερες τον Έγκελς, εσύ τον έφερες. Έτσι μου είπε ο κύριε Σάββας. Όχι, δεν πήγα εγώ, δεν πήγα εγώ. Είχα μια μικρή δουλειά. Καλημέρα στην παρέα σας, καλημέρα στο Γιάννη Γλυτζίδη. Κύριε Ραπτόπουλε, δύο-τρία πραγματάκια θέλω από σας. Έχω μια επιθυμία. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το τελευταίο Λευθερία Αρβανιτά και ένα τραγούδι, το Θα σπάσω κούπες. Ναι. Θα σπάσεις μπορούμε να τα, ναι, να τα ακούσουμε μετά. Μιλήσατε για παλτά και θυμήθηκα ένα παλτό του Δασιγέννη, το Βέιμπερ. Αυτό και αν δεν ήταν παλτό. Και κύριε Ραπτόπουλε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Είναι μια επιθυμία, με κάλεσε ο κύριος Σάββας σήμερα στο γραφείο ενώπιον του Μεγαλόκαρδου. Μαζί με το ανώτατο διοικητικό στέλεχος, τον πρώην δημοσιογράφο, μας στέλνει σε μία, άκουσε την εκπομπή σας προχθές και το τηλεφώνημά σας και μας στέλνει σε μία αποστολή από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου να ταξιδέψουμε για το Ρίο Ντε Ζανέιρο μέσω Άμστερνταμ με την KLM. Είμαστε τέσσερα άτομα. Είμαστε τέσσερα άτομα και θα ήθελε ο Μεγαλόκαρδος και τη συνδρομή τη δικιά σας για να φωτογραφηθούμε με κασκόλ και πανό του Ολυμπιακού στον Ιησού Χριστό τον Λυτρωτή που βρίσκεται στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, μήπως και χτυπήσει παλαμάκια, γιατί θέλει να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες και θέλει να είστε παρόν κι εσείς για να μπορέσει τέλος Σεπτεμβρίου με την εφημερίδα του Μέτρο Σπορ της Κυριακής να μοιράσει για το φίλαθλο κοινό 10.000 φωτογραφίες σε αντίτυπα. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλε, είναι, με παρακάλεσε να σας πάρω τηλέφωνο και να σας παρακαλέσω ότι θα πρέπει να μείνουμε μαζί σε δίκλινο δωμάτιο. Ναι, με διπλό κρεβάτι και είναι στο ξενοδοχείο στο Χίλτον Ρίο Ντε Τζανέιρο, Κόπα Καμπάνα. Εσύ να μείνεις με τη Διερμηνία να μείνεις.
Με την ερμηνεία του Ολυμπιακού. Η Δερμηνέα θα μείνει μόνη τη. Το ανώτατο διοικητικό στέλεχο θα μείνει με έναν άλλον κύριο μαζί. Ο σε ένα δείπνο με δύο. Εγώ με τον κύριο Ραπτόπουλο μένει να κοιμηθούμε σε διπλό. Θα έχετε κανένα πρόβλημα, κύριε Ραπτόπουλο, να κοιμηθούμε αγκαλιά σε διπλό κρεβάτι? Αναερίζεσαι μόνο. Ροχαλίζω λίγο τα βράδια, κύριε Ραπτόπουλε μου. Και αυτό έχει ένα κακό. Αλλά η πτήση, ξέρετε, από Άμστερνταμ θα πρέπει να ταξιδέψετε για Αθήνα και μετά πρέπει να πετάξουμε από το Ελευθέριο Βενιζέλο για Άμστερνταμ και από εκεί με KLM για το Ελευθέριο. Λες τώρα το Ραπτόπουλο να πει σε τόσα αεροπλάνα δηλαδή. Να σε πω κάτι, μια που θα πα εκεί πέρα, φέρε και την ομάδα τη Boca Juniors τζάμπα να κάνουμε και του φιλικού. Ανέβασε το αεροπλάνο. Η Boca Juniors πιστεύω ότι με όλε αυτέ, από ό,τι έχω ακούσει από τον κύριο Σάβα, τα διεθνή φιλικά με τέτοιε ομάδε. Τώρα. Δεν πειράζει, να πάτε. Ναι. Το ένα είναι απέναντι, είναι πολύ μακριά. Είναι σαν να λέμε τώρα, ρε παιδί μου, Ρεστιάδα Χανιά. Εδώ είναι Ατλαντικό, θα περάσει τώρα. Σε πειράζει να πεταχτεί, τι είναι ο Κυρσάβα τώρα να το κάνει αυτό το σκηνικό. Ο Βρωμιάρης, ο Εύος μας, τι έγινε, ρε εκεί. Α, κοιτάξτε, ξέρετε ποιον έχει προπονητή, κύριε Ραπτόπουλε. Ο Βρωμιάρης, ο Εύος μας. Το παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας της γειτονίας, τον κύριο Χασιώτη, ξέρετε, κάποτε είχε ενδιαφερθεί και να έρθει η Γερμανία και τον ήθελε να μεταγραφεί στο Άιντραχτ του Μπράουνσβαϊκ. Τι λέει, να ψήνει βούρση, τι λέει. Ο Χασιώτης πήγε γάμα εθνική στον Αγροτικό Αστερά. Ναι, έχει αναλάβει πρώτος προπονητής, κύριε. Αυτό είναι καλό παιδί. Του ο πάλε ποτέ Χασιώτης. Αυτό είναι καλό παιδί. Τι δουλειά μου λέτε, ο Διονύσης. Ο Διονύος, ρε φίλε. Ναι, λέγε. Ναι, δεν μου λέτε μήπως θα πρέπει εκεί στον Εύος μου να τους ενημερώσετε αν έχουν φαξ. Φαξ. Έκλεισες, πάει. Καληνύχτα που κύριε Ραπτόπουλε. Ραπτόπουλε, ποιος πάοχλε. Πολύ τον ανεβάζεις, αλλά πάλι τριτοτέταρτος θα είναι. Εντάξει ρε φιλόχι. Είναι εκτός Ευρώπης στη φυσική του θέση. Τρολάρι 148. Τρολάρι νομίζω. Εγώ λέω φίλε ότι καράτε το παν για να μας έχετε πρίξει με την ΕΠΟ. Βάλατε τον ανθρωπάκο, σε εισαγωγικά ανθρωπάκο, να πάρει τις ενώσεις. Έφαγα με τρόικα, ρε φίλε. Έφαγα με χρυσά κουτάλια. Τα λέγαμε και αυτά το καλοκαίρι. Ότι υπάρχει τρόικα αυτή τη στιγμή. Ναι. Η διαιτησία θα είναι μοιρασμένη για όλους. Τι άλλο, πήρε τις ενώσεις για να είναι μοιρασμένη η διαιτησία. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι νομίζεις, σε μένα τα λες. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, καθίτερε. Με έπω σε τρόικα να μην χτυπήσετε το μαρινάκι. Δεν μπορείτε. Δεν μπορούν. Θα δούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είπα σήμερα. Τριγωτευτική. Εγώ είπα σήμερα. Η μαγευτική τριάδα. Έλα, άρε, σταμάτα να μιλήσουμε τώρα. Καλά, μην φωνάζει. Να πούμε εμείς τώρα. Έλα, πέστα. Πέστα, ναι. Καλημέρα, καταρχήν, παιδιά. Καλημέρα. Σε δύο σημεία θέλω να σταθώ που είπατε πιο πριν. Όπως σου αρέσει να σταθείς. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Πώς το είπες εκείνο, ρε φίλε, έτσι, με 30 χιλιάρικα θα έρθει αυτή η ομάδα για το φιλικό. Πώς θα θες να έρθει. Πόσο να κοστίσει, ρε. Αυτή κανένα εκατομμύριο θέλει. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις τώρα πραγματικά ότι θα κόψεις τώρα το εστιατόριο, θα γεμίσεις ένα αεροπλάνο. Θα κόψεις τα εστιατόρια του αεροπλάνου, αφήσεις το ξενοδοχείο, θα τους ταΐσεις και θα ξαναφύγουν. Έτσι ναι. Γίνονται τα φιλικά. Τι θέλουν δηλαδή. Άμα γίνονται έτσι και ο ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ κάποια άλλη ομάδα θα έφερνε κάθε μέρα Bayern, Juventus και όλους τους άλλους. Τέλος πάντων. Κάτσε. Εσύ τι κοστολόγιο λες. Εσύ τι λες, κάτσε τώρα. Να απαντήσεις για το αντίθετο. Εγώ. Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω καλά από αυτά τα πράγματα, αλλά πιστεύω. Αφού δεν ξέρεις πώς κρίνεις τότε. Βέβαια, τι. Αποκλείεται με 30 χιλιάρικα ρε παιδιά να φύγει τώρα. Εγώ σου λέω το κοστολόγιο αεροπορικά και διαμονή και φαΐ. Αυτά σου είπα εγώ τώρα. Αεροπορικά, διαμονή και φαΐ. Να κλείσει ένα τσάρτερ και να. Πώς θα σε πάρει ένα τσάρτερ. Μια πτήση πήγαινε έλα. Πώς θα σε πάρει. 200 χιλιάρικα δεν θα σε πάρει. Και ένα ξενοδοχείο 15 δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο για ένα βράδυ με φαΐ. Τι θα σε πάρει. Δηλαδή όταν γίνονται τα φιλικά προετοιμασία στην Κίνα, στην Αμερική, η Arsenal που πάει στην Κίνα και κάνει προετοιμασία, λάκε είναι που πάνε εκεί. Δεν έχει διαφημιστικά, δεν έχει τέτοια χιλιάδε. Άστο εκείνο το σκηνικό. Εκείνο το league που γίνεται κάθε καλοκαίρι είναι μια παράδοση και είναι άλλη ιστορία. Άλλο εκείνο εδώ είναι, μιλάμε για ένα ξεκάρφο το φιλικό. Δεν είναι εκείνο το οργανωμένο που γίνεται στην Κίνα. Βρε 30 χιλιάρικα έχουν να τα δώσουν. Εσύ πιστεύει θα τα βγάλουν τα 30 χιλιάρικα αυτοί. Οι τζαμπατζίδες όλοι, οι αριανοί. Εγώ σου λέω από τα εισιτήρια. Θα έχουν 8.000 εισιτήρια. Γιατί ρε, να βοηθήσει το promotion και εσύ, ρε, να μα βοηθήσει, ρε. Τι είμαι εγώ. Τι είπε Τζίμερ Απτόπουλου, είσαι ένα. Πάτε στον Τζαλτίδη να σα βοηθήσει. Γιατί? Γιατί κύριε Σιμώνα. Γιατί εσύ έχουν στηρίξει τον φίλο σου τον Ταρυπίδη. Γιατί τώρα δεν στηρίζει. Λε γιατί να μην το στηρίξω, έλεγε πριν κανένα μήνα. Τώρα λε τι λέω. Πάλι το στηρίζει. Τι το στηρίζει. Δεν το κυνηγάω.
Γιατί ο άνδρας δεν είναι γυρίκα. Ισχυρίζει ότι δεν έχει 30.000 και για ένα φιλικό. Πώς θα ανεβάσει την ομάδα. Δεν έχει, τι να κάνουμε. Αφού είστε τζαμπάκι. Πληροφορεί την πλάση μα έναν επενδυτή. Προς το παρόν, βάλτε βενζίνη στο φορτηγό για να πάτε στον Απόλλον Λάρισσας μεθαύριο να παίξετε. Και αν δείτε την μπόκα να πω. Και το άλλο που αφαιρώ, ξέρετε ποιο είναι. Αφού συνέχισε εκεί, λες, δεν είμαστε μεγάλη ομάδα. Που είπες, δεν είναι όπως Απόλλων Πόντου, χωρίς να το θίξω. Το είπες πολύ όμορφα. Λέει ο Ραπτόπουλος, αν μπορεί ο Άρης να στηρίξει ένα τέτοιο φιλικό. Και εγώ σου λέω ότι ο Άρης μπορεί να μαζέψει 15.000 αυτή τη στιγμή για να στηρίξει τον φιλικό. Ναι, αλλά θα πληρώσει η μισή, η πέντε. Η Καλαμαριά δεν μπορεί να φέρει Μπόκα Τζούνιορς και να γεμίσει ένα γήπεδο 15-20.000 για να στηρίξει αυτό το φιλικό. Αυτό σου λέω. Στο εμπορικό κομμάτι σου απάντησα. Συγκρίνει δηλαδή τον Άρη με την Καλαμαριά ο Βασίλης. Ναι, λοιπόν. Εσύ μου είπες αν μπορεί να στηρίξει ο Άρης. Σου λέω ότι είναι μεγάλη ομάδα. Ωραία, ναι, ναι. Όπου και να αγωνίζεται, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Πώς θα το κάνουμε, όπου και να αγωνίζεται. Άρη, γλυκιά μου, μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, και το άλλο είναι Ραπτόπουλε, εσύ, εντάξει, δεν είσαι δημοσιογράφος, αλλά όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι. Τι είπανε. Η ραδιοφωνική παραγωγή. Τι κάνανε, τι είπανε, ναι, τι είπανε. Όπου υπάρχει υγεία, ρε παιδιά. Δεν κάνετε ροπερτάζ. Όπου υπάρχει αίμα, υπερορίες βαράτε. Ναι. Πάρε αύριο τον φίλο σου, τον Γιακουμίδη, ένα τηλέφωνο. Τι και πες του, ένας φελός με πήρε χθες το βράδυ και με είπε ότι έχεις 1 εκατομμύριο για μεταγραφές συμβόλαια και 10 εκατομμύρια για επενδύσεις στο γήπεδο, προπονητικό και τέτοια. Ισχύει. Ρώτα τον. Εγώ λέω αυτό. Να το ξέρετε αυτό. Για να σας κάνω και λίγο ρεπορτάζ από όλων εγώ, ρε παιδί μου. Αυτό. Και άμα δείτε κανένα Φιτανίδη ή κανένα Ραβίδη. Φιτανίδη. Στην καρέκλα Χατζινάκο. Φιτανίδη το θέλω, φίλε μου. Ναι, τι. Φιτανίδη, Ραβίδη στον Απόλλωνα, άμα δείτε, μην πέστε από την καρέκλα. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίο σου Φιτανίδη. Επόμενο κύριο, καλημέρα. Με υποθετικά σενάρια να φτιάχνουμε εδώ πέρα. Ρεπορτάζ για κουμίδη. Φτιάχνουμε μπαϊράμια. Για κουμίδη έχει ρεπορτάζ, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Γεια σας παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Γεια σας αξιολάτρευτε κύριε. Τάσος Κουνούπη. Έλα Κουνούπη. Τι έγινε. Βλέπουμε, είδαμε τι γίνεται. Κουνούπη. Όχι. Τι Κουνούπη. Ακόμα δεν είδαμε. 2 μήνες κάτω στο νοσοκομείο. Τι έγινε. Για πες τα. Αθηναίοι καράδια μιλάμε εξαλτάριστα τίποτα μιλάμε πεθαμένοι όλοι. Ναι. Κάτι πολύ ψηλά θα ξανακατεύω όμως. Τι πολύ ψηλά. Μια πολύ μικρή διαφορά. Έχεις μικρή διαφορά. Πολύ μικρή όμως. 10%? Όχι. 1%. 1%. Τι κουνούπι. 1%. Έχει το δρόμο. Το τσίπησε κουνούπι και δεν βλέπει. Ναι, ρε φίλε. Έχει δρόμο, έχει δρόμο. Έχει δρόμο ακόμα. Jackpot. Έχει δρόμο. Τι είπε αυτός ο γιατρός, ο καλός. Το κουνούπι, ρε. Ο γιατρός ο καλός με πάσαρες έναν άλλον. Σε πάσαρες. Κάνουμε με ρεύμα, με ηλεκτρόδια, ηλεκτροδιέγερση. Και δεν τα κάνει αυτός αυτά, ας πούμε. Εντάξει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία, εντάξει, και το παλεύουμε. Έχει δρόμο, έχει δρόμο. Μου λέει είναι μαραθώνιος, λέει. Είναι σαν να πηγαίνεις γυμναστήριο ένα πράγμα. Εντάξει, εντάξει. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ. Ναι. Κοντά είμαστε, 51. 51. Δηλαδή σε πειράζει να δεις τα 53, στα 54. Όχι, δεν με πειράζει εδώ στα 50. Α, θα αρχίσει ρε κουβάλα να μας κεράσει στο τραπέζι, να πούμε γι' αυτό. Θα έρθω, αλλά να είναι και ο Στέφανος τέλος. Αυτός τρώει σαν το πόδι. Δεν πειράζει κι εγώ έτσι τρώω. Εντάξει, μαζί θα είμαστε, ρε. 1% το μήνα. Θέλω και τον Στέφανο, διότι άμα σου πω από κοντά αυτά που έχω να σου πω, θα σκοτήσω με δύο και θέλω τον Στέφανο να σε κρατάει. Άσε σήμερα με δίραν αυτή στο γυμναστήριο. Ναι, εγώ δεν μπορώ να σε δίρω. Τώρα είμαι σκουριασμένο. Ξέρεις τι με έκανε. Μένα που είναι. Πού θα παίξει αυτός ρε το... Σε 8 Οκτωβρίου θα παίξει εκεί, σε ένα κλουβί εκεί, γκρινγκ θα παίξει εκεί. Στα πόσα κιλά παίζει. Στα 95% θα παίξει. Στα 100 κιλά θα παίξει. Με μένα παίζει. Πας και σέρεμα τους με τα 5 κιλά μας. Πήκα και μέσα κατέφτασαν στο ξύλο να πω, κατάλαβες. Εσύ φταίσαι. Γιατί και βάλανε με αυτόνα. Το βάλαμε εκεί, του χαϊδεύαμε σήμερα λίγο. Ήθελε να δείξει. Σε λέει τόσα λέει για τον ένα, για τον άλλον, για τον Ιβάν, για τον ένα. Κάποια μέρα μπορεί να τσαρπάξω. Να δω τεστ αντοχή, λέει ο Ραπτόπουλος σήμερα. Πώς θα αντέχω το ξύλο. Έκανα τεστ του πόσιο σήμερα. Α, μπράβο, τεστ drive έκανα. Πολύ ξύλο. Τελικά το αντέχει το ξύλο, ποιο είναι το συμπέρασμα. Αυτοί θα πούνε. Τε, αντέχει. Τσάρισε. Ήταν ωραία εμπειρία. Πόσα κάρα ξύλο δηλαδή αντέχει. Αντέχει. Πού λέει και ο Βέλγο. Σε μια στραβή μπορεί να την πουλέψει. Το βλάκα. Τάσο όλα καλά τα άλλα. Όλα καλά. Μπράβο, τα πότε κατεβαίνεις Αθήνα πάλι. Υποθέτω τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Θα πας με τη σύζυγο, πας μόνος, ποιος σε συνοδεύει. Με τη σύζυγο. Πάρε ένα λάπτοπ και αντί να ακούς τα αθηναϊκά ραδιόφωνα,
Πες την εκεί να πατήσει τα πλήκτρα, ξέρει αυτή να πατήσει τα πλήκτρα. Και από το iPhone γίνεται, και από το τηλέφωνο γίνεται. Τα γάρι. Πολλά πράγματα. Και από το τηλέφωνο μπορώ. Δεν, άμα έβλεπα, εγώ θα έκανα όλα. Αλλά τώρα κατάλαβα τι λες, ναι. Εντάξει, όταν θα δει, θα το πατά. Αλλά τώρα δεν σε βοηθάει αυτή. Το βράδυ, α πούμε. Δεν ξέρει. Α τα κάνει ένα γιατρό εκεί πέρα ή ράδιο, μάντιο, πώ τα λένε αυτά. Πε τώρα, κολόγιατρε, κάτσε εδώ να πει. Βοήθα λίγο. Καμιά νοσοκόμα. Καλή άνθαση και τη γυναίκα του πάμε. Πίκρα, μεγάλη τα ράδια κάπου. Πίκρα, θυμάμαι, δεν παίζω, τίποτα. Κρυάδα. Κρυάδα μεγάλη. Κρυάδα, Άσε, δεν μπορούσα να μιλήσουμε. Πόσοι εδώ, πώς παίρνουμε και λέμε και ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του και τελείωσε. Έτρωγε σκόψιμο, λέω, ρε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εκεί στραβά καλημέρα, λες, σε κόβουνε. Δεν μου λες τώρα, λίγο, δηλαδή. Λέγανε τότε για τον Παναθηναϊκό, τώρα, δηλαδή τώρα, Ιούνιο, εάν το Μετρόπολη το βράδυ, 12 με 2, αναμεταδιδόταν από ένα αθηναϊκό σταθμό. Τελείωσε. Όχι, τελείωσε. Ναι, άλλο σε λέω εγώ. Σε πόσο καιρό θα μας το κλείνανε? Α, είσαι μακριά, δεν σε πιάνουν εδώ, ρε. Πού να σε βγουν να σε κάνουν εδώ, τίποτα. Δεν μπορεί να σε κάνουν τίποτα. Ε, τι. Αλλά σου λέω θα πάρεις όλα τα λεφτά. Γιατί ρε να σε κλείσουν στην Αθήνα? Ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί? Θα πάρεις όλα τα λεφτά. Είναι... Τι είναι? Είναι, πώς το λένε, ρε. Κρύοι, πώς το λένε οι Αθηναίοι. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή. Ο Γεωργίου που έκανε κάτι σχετικά παρεμφερές με σένα. Ναι. Δεν έσκυζε ο Γεωργίου να πούμε κανένα καιρό? Ναι. Και τα καφενεία, εκπομπάρες να πούμε, και για μπάλα και ωραίος και αναλυτής, ναι, και όλα, ναι. Δεν έσκησε? Ναι. Καφενείο των Φυλάθλων που έβγαινε, ναι, το 12-12.30, κανάλι 5 και αυτά, ναι. Δεν, ναι, έχανα εγώ καφενείο των Φυλάθλων. Ναι, ούτε εγώ. Τι λες τώρα? Φαν, Όλοι, μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο. Άρα είσαι μοναδικός, θα δεις μου κάνει κάτι παρεμφερές. Το Γεωργίου τώρα γιατί δεν φωνάζεις τον Α? Τι? Δεν τον φωνάζουν στο Ε? Γιατί εσάς δεν θα σας πάρουν ποτέ σε άλλο κανάλι? Γιατί τον είχανε. Γιατί τώρα δεν τον φέρνουν? Πού? Πριν 20 χρόνια τον, ναι, είχανε. Τώρα πάλι καλός είναι. Ναι. Έτσι δεν ήταν. Δεν τον είχα σε μεγάλο κανάλι. Πώς δεν τον είχα? Πού είχαν? Στον Αλφα. Στον Αλφα. Στο Άλτερ. Ναι, ήταν. Πώς δεν ήταν? Γιατί δεν τον παίρνουν τώρα? Γιατί δεν γουστάρουν να ακούνε αυτά που θα πει. Ακόμα το τσιγάρο κρατούσε στα χέρια του. Ο Κόκαλης δεν τον πείραζε. Ναι. Το Βαρδινογιάννης δεν τον πείραζε. Ναι. Εντάξει. Το Σαβίδης, ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης του πειράζει. Του πειράζει? Ναι. Ο Γεωργίου. Όχι, ο Γεωργίου. Ο γενικά. Γενικά! Δεν γουστάρουν την κριτική. Δεν γουστάρουν, ναι. Την κριτική. Δεν γουστάρουν την κριτική. Δεν, ο κανένας από αυτούς. Να κλείσουν αν είναι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Ο ένας είναι χοντρός, ο άλλος είναι κοντός, ο άλλος είναι. Ξέρω ότι στο διάλογο είναι κουσουρλίδες είναι. Δεν θέλουν να ακούνε. Καλοπροέδρο την κριτική, όχι. Και πρόσεξε, μου αναφέρεις προέδρους οι οποίοι φτιάξαν ομαδάρες τότε. Και ο Κόκαλης και ο Βαρδινογιάννης κατά καιρούς φτιάξαν και παίξαν μπαλάρες. Και ο Μελισανίδης τότε. Και κάναν κριτική, μπράβο. Ναι, κουβέζαν μπαλάρα τότε οι ομάδες. Όχι αυτό το πράγμα που παρουσιάζουν οι ομάδες σήμερα. Για λέγε, ρε Τάσο. Ρε παιδιά, Κώστα, άκουτο να σου πω. Εσένα σε ξέρουν τι είσαι. Εγώ σου λέω ότι άμα κάνεις μια εκπομπή κάτω μια αναμετάδοση θα ξεσκίσεις. Εγώ λέω θα πάμε φυλακή. Κλείσε. Όχι, ρε, μια χαρά θα πάμε. Γιατί λες τίποτα μηνύσιμο και θα πας στο λαϊκό. Η αριστερά είναι χειρότερη από την. Ας την αριστερά βρω ακόμα δύο χρόνια ζωή, πόσο είναι τώρα. Δύο χρόνια, δύο χρόνια. Τελειώνει αριστερά. Δύο χρόνια, ξέρεις πώς θα πεθάνω. Δύο χρόνια, τόσο πολύ. Μπα. Και δύο χρόνια. Πολλά έβαλε. Γιατί να μην το εξαντλήσει ο πρωθυπουργό. Γιατί να μην το εξαντλήσει. Τελευταία μισθή είναι βουλευτική, καλή είναι επαγγελία. Γιατί να μην το εξαντλήσει. Πάμε διάλειμμα. Ακούγομαι, γάμο, το κερατό μου, ακούγομαι. Ναι, το κερατό μου, ακούγεσαι. Πρόσεξε πώς μιλάς. Συγγνώμη. Δεν πειράζει το κερατό σου, πες. Γιατί θα σε κόψουμε αδίκως. Δεν σε κόβουμε, πες. Πάμε, έλα. Κόψα πριν λίγο μια ζήτηση. Παναγενικό από Καλαμαριά. Νάτος. Να ρε. Νάτος ο ερηκτικός. Ρίξτε τον Αντώνα. Λοιπόν, να σου πω. Όχι. Όχι ρε, ρίξτε τον γκάζια τώρα εσύ. Ρίξτε τον. Ωραία, δεν θα ρίξω γκάζια. Δεν είσαι. Εγώ σήμερα ήρθα να μιλήσω φιλικά, αλλά και πάλι ενώ ήρθα να πω διπλωματικά, πάλι με γύρισε τα μυαλά. Δηλαδή, Ραπτόπουλε, άστο το αν τραυματίστηκε ο Μακ και αν όχι. Εγώ στα έλεγα, εσύ και μόσον όρθιο. Είσαι εσύ επαγγελματία παίκτη και θα μα πει τι θα κάνει ο Λουκάκου στον Μαρεζά, στον Τζαβέλα. Έχει παίξει εσύ στην Εθνική Βελγίου. Άλλο λέω, ρε φίλε, εγώ. Πάλι δεν είναι. Ότι άμα σε. Λέω ότι αν ήμουν εγώ. Θα του, ναι, θα του έχει. Θα τον πλάκω, ναι. Θα του έχει ανάμεσα τα μάτια. Όλη την Κρήτη, όλη τη Θάσο, όλη την Παπαναστασία, όλη την Τούμπα, του έχει κάτσει ανάμεσα από τα μάτια. Σου λέω πάλι τα ίδια. Αν ήμουν στη σωματική διάπλαση του Λουκάκου και ερχόταν ένα σαν τον Τζαβέλα. Ο οποίος τον έχω για πλάκα και με έβριζε μπροστά στα μάτια μου και με έριχνε και τα λοιπά. Θα τον κουπανούσα. Σήμερα ήμασταν δύο Λουκάκου και είχαμε ένα Τζαβέλα στο ρίγκ. Δραστικότατος άλλη μια φορά ο Ραπτόπουλος. Τέλος πάντων, άντε, ούτε Λουκάκου είσαι, ούτε το κούμπο να ξέρεις τι τον λένε οι μπακς
να το λένε αδερφέ. Εγώ στάξει 100 εκατομμύρια για σένα. Άμα θέλω. Γιατί εγώ να το λέγα πριν έρθει την προετοιμασία, φίλε. Όχι να κάνει προετοιμασία και μετά κατόπιν εορτή. Και το άλλο που σε πουλάγε Ελληνική. Να μην έκανε προετοιμασία. Σε πουλάγε Ελληνική αυτό. Κατόπιν εορτή. Γιατί και εσύ και εγώ δεν τα παίρναμε. Ακούω. Θα τα παίρναμε τα λεφτά. Χοντρά, χοντρά. Ρε, να, βλέπετε τώρα για επικοινωνία με λες. Όταν τα δισεκατομμυριούχοι τον λένε, α, δεν θα κουνηθείς ρούπι, αλλιώς ξεχνάς τα λεφτά και ό,τι έχουν επενδύσει πάνω σου, άμα το έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, τι θα πει ότι το κούμπο νομίζεις, ότι εντάξει, ρε, ένα, δεν διαφωνούμε σε αυτό, ρε φίλε, άλλο λέμε. Να του το λέγανε εξ αρχής να μην κατέβαινε με την εθνική να κάνει προετοιμασία, να κάτσει εκεί που ήταν, αυτό λέμε. Πάρε τηλέφωνο του Μπάξ, εσύ και πες του, κύριε Μπάξ, γιατί δεν μα. Εγώ σου λέω ποιο είναι το σωστό και το ηθικό και με ποιον τρόπο να γίνει. Τώρα εσύ λες τα δικά σου. Στη χώρα στην Ελλάδα μου μιλείς για ηθικό που πριν λίγο καιρό μου λέγες ότι ο Σαββίδης καλά κάνει και είναι ανήθικος και αγοράζει διαιτές και τα πάντα. Μην τα λέμε τώρα, μην τα αναβάζουμε κιόλας ανάποδα. Δεν είπα για διαιτές, εγώ είπα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν, ας το παρακάτω. Έχουμε και δουλειές αύριο, θα τα λέμε εμείς στην Τρατόπουλε. Απλά κάναμε για έναν κριτική, για έναν αθλητή. Είχε, δεν είχε, πάλι θα με γυρίσει τα μυαλά, ρε. Δεν γίνεται βραδιάτικα. Δεν μου λες, τι έχεις σπουδάσει εσύ. Έλα. Τι έχεις σπουδάσει, πού δουλεύεις, πού είσαι, πού. Είμαστε συνάδελφοι. Τεφά έχω σπουδάσει, κυβιστής έχω μάθει να κάνω, κυβιστής κάνεις εσύ. Πετρούνιας. Φύγερε. Ακριβώς, ακριβώς. Δευτέρης Πετρούνιας. Φύγερε τον άντρα. Καλά σε εξηγεί. Διάλειμμα, ρε, διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Καλά σε εξηγεί. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σκορπιό για χνή να φάμε. Βγήκαμε. 2-3-1-0. 90-90-90. Ποιος είναι Σκορπιό? Τα σκελάκια σου. Ραπ, η Μπόκα είχε πάρει από τον Άρη τότε 500 χιλιάρια. Ωμα. Τώρα θα έρθει μόνο με τη διαμονή και τα μεταφορικά. Τώρα αν βγάλει κανένα μηδενικό μπορεί να έρθει. 500 χιλιάρια είπαν ότι δώσανε. Δεν βγαίνω μάλλον. Σιγά μην δώσανε. Τα πολλά τα χρεώσαν τώρα. 500, ξέρει, οι τσέπες είναι πολλές ένα παντελόνι. Οι τσέπες, ένα παντελόνι έχει πολλές τσέπες. Μιλάμε για 500 χιλιάρια εγώ θα σου πω. Κωστή, το πιο πετυχημένο σχόλιο στο προφίλ του Βέλγου ήταν εκείνο που είχε μια φωτογραφία του μάγειρα Γιάννου Λουκάκο και έγραφε από κάτω ο Λουκάκο, ο μπαμπάς σου είναι Έλληνας. Λουκάκο. Αυτά τα πει μπροστά στο Λουκάκο. Θα σε τραβήξει κανένα δυο μπουνίδια. Θα σε κάνει σουχλάκο, δεν σε κάνει. Έτσι όπως είναι εγώ, δεν πάρε πέστα μπροστά του άμα είσαι μάγκας. Μάγκα μου να πούμε. Πάμε κόμμο. Yeah. Πάμε, έλα. 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 Καλησπέρα. Γεια σου, ρε φίλε. Έλα, ρε. Τι έγινε. Καλά, ρε, εγώ κακό, αλλά τι να γίνει. Άμπρα. Στέφανε. Τι. Ε. Δεν το είδα, τι να κάνω. Θα περνούσε για καφέ. Ναι. Ήταν αργά το είδα. Το κατάλαβα γιατί τρεις ώρα πιάνει δουλειά. Και εγώ το είδα 2:20. Τρεις ώρα πιάνει δουλειά. Ξέρω τι λέω, ξέρω, κατάλαβα. Αδίωχος είμαι. Αδίωχος είσαι, ρε. Ναι. Πέρα το πουρί, ρε. Σεπτέμβριο μήνα αδίωχος. Πέρα το πουρί, ρε, θα είμαι από τις 8 η ώρα εκεί πέρα. Και πού πήγες, ρε, κάνεις διακοπές Σεπτέμβριο, στη Γαλάτση θα πήγες. Τι έκανα τον Ιούνιο και τώρα ξαναπήρα. Α. Πάλι άρχισε τα σάλια, ρε. Ε? Τι να κάνω. Πάλι άρχισε, ρε. Εφρόνημα μόνο, εγώ ξέρω. Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Ποιοτικές διακοπές, φίλε, ωραίος. Μύρε, μύρε. Μην πέφτει κόρη στον κόσμο, ρε. Τι να κάνω. Τι να σε φάντασε. Κόραση πολύ. Άμα δουλεύει σε πολυεθνική, έτσι είναι. Πού είναι τώρα, ο προηγούμενο που πήγε, ρε. Ποιο είναι. Ποιο. Ο Ήβιτς, πού είναι. Τα ζητητά είναι, πού είναι. Ο Ήβιτς περιμένει, φίλε. Περίμενε την ΑΕΚ, η ΑΕΚ πήγε καλά. Περιμένει. Περιμένει τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν σχολιάσαμε κάτι όμως. Σε όλα αυτά τα θέλω, δεν θέλω, εκείνα δεν θέλω,
Τα δε θέλω ήταν και ο Βιερίνια. Δηλαδή. Δηλαδή δεν ήθελε το Βιερίνια. Είχε πάρει γραμμή ότι από την οικογένεια υπάρχει το ενδιαφέρον προς το Βιερίνια και λέει εγώ Βιερίνια δεν θέλω. Ποιο ενδιαφέρον, ρε. Πέρσι η γυναίκα του Βιερίνια, η κοπέλα, έλεγε γιατί κατηγορούν τον Αντζελίνο ότι δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εμείς πρόταση δεν έχουμε καμία. Αυτό η γυναίκα το είπε. Η Βασούλα. Ναι, με. Γιατί αυτά, αυτά ήταν παιχνιδιάρικα τώρα του Γιωργάκη. Τα έτσι τα εκτέθηκε ο Γιωργάκης. Instagram και μέσω εκτέθηκε αυτό. Ο Γιωργάκης στα Instagram. Πότε δεν εκτέθηκε μόνο. Εκτέθηκε με το Βιερίνη ο Γιωργάκης. Άντε μπράβο. Ο Γιωργάκης εκτέθηκε επικοινωνιακά. Όχι Γιάννη μου. Εκτέθηκε επικοινωνιακά με το Βιερίνη ο Γιωργάκης. Εκτέθηκε επικοινωνιακά ο Βιερίνη έξω από το Χαριλάου. Εκτέθηκε. Και εγώ τότε. Εκτέθηκε. Ο Γιωργάκης στο 60 λεπτό παρακοινώνει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ δίθεν και τα λοιπά και στο 65 και στο 89 τρώει το 2-0 και μένει απόξω ο Γιώργος. Καλά, φέτος το φλερτ υπήρχε από τον Μάη ναι. με τον Βιερίνια. Ναι, ναι και στα δεν θέλω του Ίβιτς ήταν και ο Βιερίνια. Φυσικά ήταν και ο Βιερίνια, ο Ίβιτς ήθελε χαφάρες και στο Περάρα. Και το Φακούντο ήθελε, ναι. δεν του το δώσανε. Αλλά έφαγε λίγο stop σε πολλά δεν θέλω. Και τώρα από εδώ πάνε κι άλλοι. Και σας είπε εγώ δεν σας θέλω τώρα. Του είπε ο Σαββίδης, σου έκανα το κατήρι με τον Τσαβέλο, ωραία μέχρι εδώ, από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει. Αυτός. Ναι. Και χάσαμε αυτή τη συμπεμπαρακτικάρα να πούμε. Αυτός όμως ο Ίβιτς, ναι. από τον Αναστασιάδη που έλεγε yes man, ναι. είναι καλά, πολύ καλύτερος ΠΑΟΞης και επαγγελματίας, ας πούμε. Γιατί ο Άγγελ είναι επαγγελματίας, είναι θέλει να κάνει καριέρα ο άνθρωπος. Ναι, ΠΑΟΞης το αποσύρω. Ο Αναστασιάδης ήταν οικονομολόγος. Ποιο θες μεταγραφές, όχι δεν θέλω, έχω την Παναγιά. Ο Αναστασιάδης την πάτησε στον ΠΑΟΚ όσες φορές ήρθε και ήταν από το ΠΑΟΞιδηλίκη του. Ήταν πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Αν τον έφαγε το ΠΑΟΞιδηλίκη του. Ήταν και λίγο οικονομολόγος, τι να κάνουμε. Και όταν είχαμε την ευκαιρία να το πάρουμε τότε, έσκασε η ομάδα. 12 παίκτες παίζαν όλη τη χρονιά. Έτσι είναι. Με τον Τζανδάρη και τον Κάτσε και ποιο ήταν ο τρίτος, δεν θυμάμαι. Και η πρώτη μεταγραφή εκείνη τη χρονιά έγινε τέλη Ιανουαρίου. Η πρώτη μεταγραφή για να ενισχυθεί τότε ο ΠΑΟΚ. Την πιο κρίσιμη χρονιά. Και ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Ναι, και ο Μίμης ο Φωτόπουλος. Ήρθε και ο Πορτογάλος που δεν μπορούσε να στρίψει. Άμπρα. Εντάξει, άντε Στέφανα θα τα πω. Και τον απέκλεισε ο Παπαγιανόπουλος. Ναι, ρε Φάνη, εντάξει. Τον απέκλεισε ο Παπαγιανόπουλος. Εντάξει, έκανα Παπαγιανόπουλος. Και ο Μίμης ο Φωτόπουλος. Γιατί τι έχει ο Παπαγιανόπουλος, παίχτης δεν είναι. Ναι, θέλω να πω που τον πέταξε στα σκουπίδια σαν τέταρτο στόπερ, πέμπτο. Καλημέρα. Πόσο λείπει ο Χατζη Ισαΐας, ρε φίλε τώρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Νάτο. Κωστή. Ναι. Ο Ίβιτς από την ώρα που έκανε εκείνο το ανεπανόρθωτο λάθος. Ποιο? Να βγει και να πει μετά τον ατρόμητο ΠΑΟΚ ότι η ομάδα ήταν στημένη καμιά σοβαρή διοίκηση δεν πρόκειται να τον πάρει να το θυμάσαι. Σκουλαρίκι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι ο μόνος προπονητής στα 60 χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο που το έχει κάνει. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Να βγάζει την ομάδα πουλημένη. Έτσι. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ναι. από πού και ως πού προπονητής. Επειδή τον έχρισε ο Σαββίδης από την ΚΑΠΑ 20. Πού δούλεψε ρε παιδί μου και έγινε προπονητής αυτός. Κάτσε ρε, 40 χρόνια ακόμα δεν είναι. Εντάξει, μικρό είναι. Τώρα ξεκινάει το έργο. Ένα είναι αυτό, δεύτερο είναι αυτό. Μετά... Η σέρβικη μαφία καλά κρατεί ακόμα. Δεν τους γουστάρει. Βλέπε Βούκιτς που έφερε Σανόγεβιτς. Ναι. Ακόμα έχουν άκρες. Ναι. Γιατί για 40 χρόνια, από τη δεκαετία του 60 και εντέθεν, τους φάγαμε στη μάπα. Α, δεν τους γουστάρες. Τους Σέρβους. Ναι. Δεν υπάρχει χειρότερος λαός. Και από εμάς είναι χειρότεροι λες. 100.000 φορές χειρότεροι και το ξέρω από γιατί... τρεις πρώτες ναι, ξαδέρφες. Ναι, αλλά αυτοί αλληλοσχειρίζονται μεταξύ τους. Γιατί ο ένας πήγε να βάλει το μάτι τα λουνού. Από τρεις πρώτες ξαδέρφες της μάνας μου που μένα στο Βελιγράδι. Αλλά από τις γυναίκες και τις κόμενες τώρα, εσύ τώρα έβγαλες άκρη τώρα. Λοιπόν, ναι. και τις τρεις τις φιλοξενούσαμε στον Πλαταμόνα το καλοκαίρι και ένα κουτί λουκούμια δεν έχει φέρει καμία τους. Σερβίδες. Σερβίδες, ναι. Αλλά είναι ωραίες γυναίκες. Έχουν άλλα λουκούμια αυτές. Λοιπόν. Από τις δικές μας τις καλές κάβαλες
Είναι καλύτερες. Καλύτερα να μην φάω λουκούμια και να τρώω άλλες. Άκουσε Κωστή. Γουστάζει εκεί, βγάζει. Τον Αλέφαντο. Ναι. Τον Αλέφαντο. Ναι. Έλεγε. Έλεγε. Να κρατούσε το Χ. Τι να το κάνει το Χ η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η Εθνική. Ναι. Τι να το κάνει το Χ, αφού σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή αν τα πάρουν και τα δυο τα παιχνίδια, η Ελλάδα και η Βοσνία, βγαίνει η Βοσνία. Πώς βγαίνει η Βοσνία ρε φίλε, άμα τα πάρει και τα δύο, η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο. Είναι πολύ καλύτερη η συνολική διαφορά τερμάτων, όχι μεταξύ τους αγώνων. Τώρα, έριξε 4 στο Γιβραλτάρ. Εντάξει, θα ξεπέξεις και εσύ με το Γιβραλτάρ, τους λέξεις 14. Ακούσου λέω τώρα, υπερέχουν κατά πολύ. Λοιπόν, επομένως είτε ισοπαλία φέρναμε, είτε χάναμε, αρκεί μη με διακόψε παρακαλώ. Δεν ισχύει τώρα. Αρκεί το Βέλγιο να φέρει έστω μία ισοπαλία. Εμείς θα δούμε δεύτερη, αν το Βέλγιο φέρει μία ισοπαλία. Μετά γιατί... Τη γαργάρα που έκανε για τον Φορτούνι, τον μεγάλο τον παίχτη που τον διαφημίζει συνέχεια. Τώρα δεν το διαφημίζει ένα χρόνο τώρα. Ο Αλέφαντος, ο παικταράς, ο έτσι, ο αυτό. Δεν το τώρα, ένα χρόνο τώρα το κόψε το έργο. Αφού λοιπόν, δεν μπορούσε στο ημίχρονο να βγάλει το Φορτούνι και να βάλει τον Μάνταλο στη θέση του. Τον Μάνταλο λες, ναι. Ναι, τον Μάνταλο να βάλει. Και στη θέση του. Άμα έβγαζε το Φορτούνι και έβαζε τον Μάνταλο. Και στη θέση του Τσιόλι να ξεκινήσει με Κουτρουμπί. Ούτως ώστε να παίζει και με Τριστόπερ. Για να ελέγχει τον αέρα. Μάλιστα. Απ' την αρχή δηλαδή. Απ' την αρχή. Στη θέση του Τσιόλι ο Κουτρουμπί. Από έτσι κι αλλιώς. Στη θέση του Τσιόλι έπρεπε να παίζει ο Σιώπης. Ο Σιώπης έπρεπε να έχει να είναι ένα αμυντικό χαφ στην Εθνική αυτή τη στιγμή. Βρε, δηλαδή αν είχαμε τον Παπαδόπουλο θα παίζαμε με τρεις στόπερ. Δεν μπορούσαμε να έχουμε και το Ζέκα και το Σιώπη. Ένας από τους δύο έχει αυτό το ρόλο του χαμάλικου. Ναι. Ναι, αφού έχω το Ζέκα δεν χωράει ο Σιώπης. Τότε ο Τζιόλης τι ρόλο έχει εκεί πέρα. Ο μόνος που χωρούσε κοστί ήταν ο Κουτρουμπί. Δηλαδή είναι ο Τζιόλης, τι είναι. Έβγαλε τις πασάρες φοβερές ο Τζιόλης. Τι ρόλο βάζει εκεί μέσα. Είναι αργός, είναι εντάξει. Τι είχε δηλαδή. Εντάξει. Γιατί. Καλύτερα ακόμα ένα μηχανάκι να έχω. Και άμα θες και στον Αλέφαντο. Και να του κάζω στην πίεση με να το Σιώπη. Ότι γιατί δεχόθηκε ο Τζιόλης σαν τρίτο στόπερ σε εκείνη τη φάση α πούμε. Να την πετάξει α πούμε και. Αν τον έβαλε για αυτό το λόγο και να ψηλώσει την ομάδα. Αν τον έβαλε γιατί δεχόθηκε. Ο Τζιόλης που είναι εκεί. Ο μόνος που χωρούσε στη θέση του Τσόλι ήταν ο Κουτρουμπής. Έκλεισες, φιλιά. Γεια. Yeah. Ναι. Πάμε Γιάννη στις γραμμές, να δούμε τι λένε και οι άλλοι. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Τσιόλι σαν χαφ έπρεπε να έχει τη διαδρομή στη σέντρα να κλείσει ανάμεσα από Παπασταθόπουλο ναι. και ανάμεσα από Μανολά και ναι. να γίνει τρίτος. Η διαδρομή θέλει ταχύτητα και πνευμόνη. Και επιθετικά, ναι. ο Τσιόλις πόσα γκολ έχει βγάλει στον αέρα στην καριέρα του. Για μικρά. Αυτό που λέω, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε, ναι. Έλα. Ο Νόντας είμαι, ο Ροδίτης που πήρε και το μεσημέρι. Έλα Νόντα, σ' ακούω. Κατάλαβες ποιος είμαι, με ναι. τον κόκκινο που μου είπε για τη μάνα μου. Ναι, εγώ άμα ήμουνα και έλεγε έτσι και με έκανε, θα ερχόμουν στο στούντιο να τον πλακώσω τον κόκκινο. Θα σου πω κάτι, άκου. Επειδή το είπες και εσύ μετά, καλά του είπες, που λες ποιος είσαι ο Λάρι Κίνγκ και τέτοια. Εντάξει, ποιος νομίζεις ότι είσαι και τον μιλάς. Ξέρεις τι, μου φάνηκε πολύ περίεργο γιατί... Τον έχουν πάρει άλλοι τηλέφωνο, τον έχουν πει άμπαλ, το ένα, το άλλο, ο κάθε Ούγκανος, ξέρω εγώ. Εγώ εντωμεταξύ δεν τον πήρα για να του πω κάτι του φελού, ας πούμε. Πήγα να τον διορθώσω. Τι εμιλήσιμος είναι το φελός. Φελό τον είπε. Δεν είναι φελός ο κόκκινος. Πολύ φελός είναι, όχι φελός. Έφυσε τη μαμά του το μεσημέρι, δεν τα άκουγες. Εγώ δεν είμαι λακαμάς, μια χαρά είμαι. Νορμάλ και πολύ σωστός. Και πολύ καλό παιδί είναι. Πάρω εγώ σε ένα διαφορετικό σταθμό, ας πούμε, και να με μιλήσει ο άλλος έτσι άσχημα, αν δεν βρίσκω. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω. Γιατί να βρίσκω. Σε τέτοιο σημείο να γίνει δύο πράγματα. Ναι, παίρνω τον κόρτο, παπάω και τον πλακώνω. Τι θα το χαρίσω. Έβρε Κώστα, σιγά. Για τον κάνω μόνο τώρα. Πάμε. Τα χρειάρια φοβερά, ωραία. Δεν τον είπα για την ομάδα, δηλαδή για να με δει ο άλλος εμένα, γιατί είπα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί να με. Άμα αρχίσει να μαλώνει για τι ομάδε και να πλακώνει. Γιατί είπα για τον Άρη. Αν όχι, ρε φίλε, να βρίσκουμε μάνα και δεν για τι ομάδε. Αν σε προσωπικό τώρα δεν βρίσκω τον άνθρωπο. Άλλο σε προσωπικό. Και το άσχημα τον βρίσκω, ξέρω εγώ. Άρχισε με πλακώνει. Να έχει μια προσωπική διαφωνία, κάτι προσωπικό να λύσει, εκεί μπορεί και να βριστεί. Αλλά τώρα για τι ομάδε. Να υποστεί και τι συνέπειε όμω. Ναι, να έρθει κανένα βουβάλι σαν τον Στέφανο και σαν τον άλλο που με κοπανίζανε.
κάνει μπλε. Πάμε γιατί βοράνει η γραμμή. Φοβερά, ωραία. Σοβαρά, μαράκια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, φίλε μου. Καλώς τον. Να σου απαντήσω που μου έλεγες ότι το είχα πάρει σε ρί προχθές, δεν άκουγα, γιατί άκουγα από ίντερνετ, έτσι. Μου έλεγες ότι αν φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Λέω, διακρίνω, θα το πω και άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Μπορεί κάποιο να ακούσει. Διακρίνω στον Ολυμπιακό. Λέω, διακρίνω στον Ολυμπιακό και σαν παράγοντες, εξοδιοικητικοί και τέτοια και σαν φίλαθλοι κτλ. Μια αλαζονία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και ο Καρατζαφέρης που είναι πολύ σοβαρό παιδί, στο θέμα Βιερίνια λέει, να λέει, μου λέγει ο Αλέφαντος λέει τώρα έξω, ναι. Πόσο τρέμει λέει τον ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια. Τώρα έλεγε δηλαδή ότι ο Αλέφαντος γελούσε με τον Βιερίνια. Ναι. Και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι, αυτό πρέπει να σας δημιουργήσει. Παίζει μια φορά και αυτό στην εβδομάδα. Ναι. Τα είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά το φόβο πρέπει να τον έχεις το φόβο μέσα σου, έτσι. Ολυμπιακός, σαν Ολυμπιακός. Δεν θα μου πει ο άλλος πότε αν φοβάμαι, πότε θα φοβάμαι. Όχι, με συγχωρείς. Δεν σου λέω εγώ. Θα το καταλάβω από μόνος μου. Ναι. Δηλαδή, εγώ λέω να τον εκφράζει το φόβο σου. Δεν τον επιβάλλω. Δεν μπορώ να σε επιβάλλω εγώ φόβο. Ναι, δεν θα μου πει πότε φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν και πιστεύω την ομάδα μου. Απλά είναι ότι είναι Σαββάτο Τρίτη, Κυριακή Τετάρτη. Εσύ έχεις ένα τελικό, δηλαδή σαν ΠΑΟΚ Τζίβες, έτσι. Όχι εσύ, δεν μιλάω εσένα. Ναι, ναι. ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα πρέπει να πάει βήμα-βήμα. Φρεσκαδούρα είναι ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να περάσει πρώτα απ' όλα να φτάσει στον Άρη, έτσι. Ποιος να φτάσει στον Άρη. Και μετά να περάσει την ΑΕΚ, βήμα-βήμα. Μετά να περάσει τον Παναθηναϊκό. Και καλά για τον Ολυμπιακό, εντάξει, έχουν 44 με 35, 37 όλοι οι υπόλοιποι. Θέλω να σου πω. Μην τα μετράς έτσι, κάθε χρονιά θα τη μετράς χρονιά-χρονιά. Αυτή ναι. Η χρονιά που ξεκινάει. Απλά έτσι όπως είναι οι ομάδες. Ήταν 44, ήταν αυτό το πρωτάθλημα που σου είπα ότι το χάρηκα τόσο εντάξει, πολύ. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι λογική, γιατί και η Λέστερα από το πουθενά πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει κάτι για μια χρονιά τι μπορεί να γίνει. Σαν υλικό, σαν διαιτησία, σαν φόρμα, σαν ομάδα, τον υπολογίζεις για πρωτάθλημα τον ΠΑΟ. Αυτή είναι αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Καθαρά. Σαν διαιτησία, αυτά τα και πέρσι. Βάλ τα όλα μέσα. Βάλε μπάλα, διαιτησία, μεταγραφές, προπονητές, ναι, φόρμα. Είναι πάλι φέτος, είναι πάλι Τριτσόνης, Κουκουλάκης, Χαλίβας, όλοι αυτοί οι Δέβες που με το Βρίζα που κάναν τον τελικό τσακ μπαμ στον Περναμπέου. Αυτοί είναι, αυτοί οι ίδιοι είναι. Απλά εγώ, σαν Ολυμπιακός, δεν φοβάμαι. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Και ότι για τον ΠΑΟΚ, παλιά λέγατε για τους Βανικούς. Και ότι αυτό να γίνει σαν. Εγώ δεν έλεγα. Οι Παοξίδες λέγανε. Εγώ δεν έχω ομάδα. Λέγανε οι Παοξίδες. Ναι. Ναι, για τους Βανικούς να πω κάτι για να το κλείσουμε. Τα τελευταία τέταρτος χρόνος πάει τώρα από Ολυμπιακός. Όλους τους παίκτες. Έχει σε όλη την Ευρώπη. Παντού να πούμε. Όλους τους διώχνουν Βανικούς. Εκτός από κανένα δύο τρεις παίκτες. Δε ο ΠΑΟΚ. Πόσους Βανικούς έχει. Μιμείται ο ΠΑΟΚ. Ακόμα ένα. Εγώ να... τσακώθηκε πέρσι, αν θυμάσαι. Άκου. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί του έλεγε, δεν βάζει το Χατζη Ισαΐα μέσα. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, τι του έλεγε. Πρέπει να μιμηθεί τον Ολυμπιακό. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και μπράβο, ο ΠΑΟΚ κάνει πολύ καλά. Του δίνει δανεικούς. Δανεικούς, φίλος με ομάδες, η ΕΠΟ δικιά του. Μπράβο. Όλα. Οπότε όλα είναι δικά του. Και όπως ήταν και πέρσι, αλλά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εγώ λέγατε τη 20ετία ο χειρότερος Ολυμπιακός και το βλέπα και εγώ. Ολυμπιακός. Απλά έκανε αυτό το μπαμ τώρα που λέτε εσείς εκεί πέρα με Βιερίνια και με αυτά. Έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Τώρα έχει όλα τα κονέ, έχει τους δανεικούς, έχει τα πάντα. Τώρα, και πάλι δεν τον υπολογίζεις. Σου είπα, σαν εξαγωνιστικό είναι όλα δικά του. Από εκεί και πέρα. Σαν Ολυμπιακός, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Πάει, τελείωσε. Επόμενη γραμμή. Τελείωσε. Επόμενο πάλι. Καλημέρα. Πόσοι είναι στις γραμμές? 5 είναι. Καλημέρα. Χαίρετε, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Ραπ, ο Ίβιτς πού είναι προπονητής τώρα? Πουθενά δεν είναι προπονητής τώρα ο Ίβιτς. Ε? Δεν είναι. Εκεί που ανήκει, στο πουθενά. Έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση ο κ. Κώστας, γιατί κάνει πολύ ωραίες ανάλυσεις. Ναι, ναι. Θέλει πολύ ωραίες αναλύσεις όταν δεν του πιάνει το εξήλικο ίστρο του. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ναι. Γιατί και αυτή την εκπομπή σου αλλά και πολλοί άλλοι αναπολούν Ίβιτς. Από πού προπονητής ο Ίβιτς? Εδώ έγινε γκάλοπ. Το οποίο θα σου πω να μπεις κιόλας άμα θέλεις. Κομμουνιστής λέει. Κάναμε γκάλοπ στη σελίδα του Facebook Κωστής Δραπτόπουλος Fans. Και λέει.
Θα θέλατε να επιστρέψει ο Ήβιτς στον ΠΑΟΚ σαν προπονητής? Και πήρε 76% ναι. Ωραία, πάμε λοιπόν. Άμπαλοι είναι όλοι αυτοί που λένε ναι. Τα είπε πάρα πολύ ωραίο ο κ. Κώστας, ακριβώς αν έλεγε για τις τέρμινες. Εσύ που πήρες τον Λουτσέσκο και έχασε την πρόκληση, ας πούμε. Καλά, εντάξει, ο Σαββίδης έχει παράδοση τα καραγκιωτζάκια που προσλαμβάνει. Σαν, σαν προπονητές, μάλιστα. Κόπης. Γιατί δεν είναι, ποιο, κόπηκε. Καραγκιωτζάκια προπονητές το κόψαμε. Ω, Δελασάλη γίναμε. Προσέχετε πώς μιλάτε. Επόμενος κύριος, ναι. Βέβαια. Έλα φίλε. Έλα Κωστή, εγώ. Τι φωνή είναι αυτή. Τι φωνή είναι αυτή. Ανατόλια. Ανατόλια, Δελασάλη. Καλαμαρία. Είναι από Φλίσβο. Δεν ξέρω αν ξέρεις από Φλίσβο. Φλίσβο, ναι. Ο Φλίσβο Δημήτρης από Φλίσβο, Ολυμπιακός. Να δώσω και στα παιδιά, καλημέρα και στα μόνο παιδιά. Μόνο Ολυμπιακός από Φλίσβο μπορεί να είσαι. Τι μπορεί να είσαι. Είναι παραλία. Φλίσβο. Μαρίνα Φλίσβο. Παλιό Φάγερο προς Λιφάδα για να δώσω κατεύθυνση. Μαρίνα Φλίσβο, όλα τα ακριβά τα γιώτ, τα κότερα εκεί πέρα. Βασίλης λογοθετεί. Όλα ξέρω τα γατιά αυτή ρε για Φλίσβο τώρα. Να σου δώσω. Άκου να δει. Πού να ξέρω, αλλού κάνει το τρώει δοξημένο αυτό στη Χουρμούζη τώρα. Ήμουν χρόνια Αμερική και σε ακούω 5-6 χρόνια πριν. Έχει απλά δύο πράγματα έχει κάνει λάθη στη ζωή σου. Ναι. Το πρώτο είναι ότι φέρνει σε αντιπαράθεση του οπαδού του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν είναι λάθος αυτό. Όχι, είναι καλό γιατί προσελκύει οπαδούς προ του Ραπτόπουλου μεριά. Δουλειά είναι. Ναι, είναι δουλειά. Για μας μας προσελκύει, άκουγα. Πώς είναι η δουλειά σου στη Μαρίνα Φλίσβο? Ο καλός πολιτής ξέρει να προσφέρει από που πουλάνε τα ελκυστικά προϊόντα. Και τη θήκια είναι, άκουγα να δεις μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για να το τελειώνουμε. Είναι μεταξύ Mayweather, του μποξέρ του Αμερικάνου και του Ιρλανδού. Ναι. Ο Ιρλανδός έκανε τα καραγκιουζιλίκια και έλεγε ότι θα τον κερδίσω, θα τον φτιάξω. Και τα odds ήταν 1-12 υπέρ του μαύρου. Ναι, εννοείται. Για μένα. Έτσι είναι και το πάκο με τον Ολυμπιακό. Και το δεύτερο καλό, για να τελειώνω και να κλείνω, έχει κάνει στον κόκκινο. Ναι. Γιατί ο κόκκινος για παραγωγός είναι μόνο. Εγώ έμενα Σαντιέγκο, Λαχόγια Μπιτς. Ναι. Για χρόνια. Ναι. Ο κόκκινος είναι μόνο για την Τιχουάνα στο Μεξικό. Τιχουάνα, ρε φίλε. Ναι. Τιχουάνα. Όχι τώρα στην εποχή. Έχει ανεβεί τώρα με κόκκινο. Μεξικάνος. Ναι. Την παλιά την εποχή. Για πες. Ναι. Μόνο για Τιχουάνα. Δεν κάνει για τίποτα άλλο. Ο κόκκινος είναι ιδιαίτερη περίπτωση κι αυτός. Η Τιχουάνα βγάζει φυλακές και μποξέρ Μεξικάνους. Τίποτα άλλο. Άσε, Κωστή, ήμουν χρόνια κάτω δούλευα. Έχω δουλέψει και κόκκινο. Λέει, μόνο, σου λέω χρόνια έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει Αμερική. Αλλά δεν κάνει. Είναι παραγωγός για εκεί, να μην το κάνω. Να μην, δεν θέλω να τον υποβαθμίσω. Λαχάρη σε σένα, έχει πάρει ένα πόστο και μια κρωματικότητα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Όχι. Παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή και συνεχίστε όπως είστε. Άμα βάλουμε στο Ραπτόπουλο μερικά τα του Άζ, έτοιμος για τη Τιχουάνα είναι με τέτοια μούτρα. Και έρχομαι απάνω γιατί κάνω και εγώ στον Ραπτόπουλο. Εγώ είμαι σε κλουβί σε UFC. Σε κλουβί UFC είσαι? Με αυτή τη φωνή. Έχω, άκου. Έχω γεννηθεί, πέρα έχω ίδια ηλικία. Ναι. Ιανουάριο 14 σε κλείνω 50. Δηλαδή έχουμε tap out με Κιμούρα, τέτοια πράγματα. Ρε, άστα τώρα θα έρθω. Να σου πω να καταλάβεις. Πες μου, θα καταλάβω. Το 89, ναι. Ξεκίνησα σπουδές Αγγλία. Ναι. Έχω φιλαράκι, να μην το πω δημόσια ποιος είναι. Έμεινα Μπουγατσικού απέναντι από το Αχίλιο. Ναι. Ήταν η Βάνα Μπάρμπα τότε. Η Βάνα. Μπάρμπα, Βάνα Μπάρμπα ήταν η θεά. Πριν γίνει ερείπιο. Ναι. Ναι, ναι. Το 89 ερείπιο. Όχι, πριν γίνει ερείπιο, τώρα είναι ερείπιο. Ναι, ναι. Και ο Ρέμος στο υπόγειο του Τορνατόρου το μπαρ. Του Τορναδόρου. Τορνατόρου το μπαρ που είναι στον Άρη και πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Α, ο Τορναδόρος, ναι, ο, ναι, του Μάνου Ανιψιός. Τορνατόρος. Ναι, ο θείος, ναι. Έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, συνεχίστε και στον κόκκινο φυλάκια. Γεια σου, γεια σου Φλίσβο. Έλα, πες το. Γεια σου Φλίσβο, στη Μαρίνα Φλίσβου. Θα μας λες ότι είμαστε από το Φλίσβο. Πάμε. Έτσι, εκεί. Έφυγες. Bye. Τώρα με αυτή τη φωνή παίζει κλουβί αυτός. Γιατί δεν παίζει κλουβί? Δεν με έκανε. Θα μας την κάτσει μάγκικα να δεις, αγόρι μου. Πάμε. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε. Μα, συνεχίζω γιατί με έκοψε ο Γιάννης πριν δικαίως, γιατί μου εξήγησε ότι είπα μια λέξη που ήταν μηνύσιμη. Mm. Δεν την χρησιμοποιήσω. Ναι, ναι. Μηνύσιμη, άμα ήταν καλά, ναι. Ναι, όχι, μου το εξήγησε. Χρησιμοποίησα μια λέξη, η οποία εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν μηνύσιμη. Μου το εξήγησε ο άνθρωπος και δίκιο. Λοιπόν, ναι. Προχώρα. Λέγαμε για τον Ήβιτς. Οι λόγοι που θα πω στο 86% ναι. Ούτε καν πρέπει να αναπολούν Ήβιτς και δεν μπορώ να καταλάβω. Α, όμως που ήταν να αναπολούνε. Να δούμε, να πούμε τους λόγους για να σταματήσουν να αναπολούνε. Α, τους λόγους. Να δούμε, να πούμε τους λόγους που δεν πρέπει να τον αναπολούνε. Πρώτον. Ναι. Σοβαρός προπονητής, ναι. Δεν φέρνει τον Μπρίκιτς
το οποίο είναι εξόφθαλμο, παλτουδάκι, και το χρυσοπληρώνω με αυτά τα λεφτά τις μεταγραφές. Και λογικά ο άνθρωπος Σαββίδης τι να ξέρει αν είναι καλός ή όχι, τον αγοράζει και χρεώνει την ομάδα με αυτά τα λεφτά. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για μια, το οποίο μπορεί να βαθίσει ο καθένας, μιλάμε για κάτι το οποίο αποτυχημένο σύνθετο ιστορικό του. Σωστό, σωστό αυτό για τον τερματοφύλακα, έχεις δίκιο. Ένα. Ένα. Ναι. Αυτό είναι η συλλογική μαφία που λέει ο... Ο κύριος Κώστας. Ο κύριος Κώστας. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Δεύτερο. Πώς είναι δηλαδή, ένας προπονητής δεν κρίνεται να παίζει. Λέει ο Πάοκ, λέει παρουσίασε και έπαιξε μπάλα. Λες και η πρώτη φορά στη ζωή του έπαιξε ο Πάοκ μπάλα. Ο προπονητής δεν κρίνεται να παίξει μπάλα. Κρίνεται από το πώς θα βάλει την ομάδα σε ρυθμό ώστε να πετύχει στόχους. Όταν βλέπω μια ομάδα να φορτάρει στην αρχή και στο τέλος να σέρνεται. Τι να σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει να τη γυμνάζει, δεν ξέρει να κάνει. Τρίτο και χειρότερο. Ναι. Όταν είδαμε παράδειγμα παίχτη Έλληνα, το Έλληνα δεν παίζει ρόλο για μένα. Τυχαίο. Όπως ο Χαρίσης να τον βάζει, να παίζει καλά και να τον θάβει 10 αγωνιστικές. Να τον ξαναβάζει, να τον ξαναπαίζει καλά και να τον θάβει, αυτό σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Από κάπου δεν, κάτι δεν κερδίζει. Γιατί δεν τον, τον κράτησαν τον Χαρίση οι υπόλοιποι. Λοιπόν, απαντώ σε αυτό. Όσο τον έχει, έπρεπε να τον βάζει. Η κίνηση που όλους τους Έλληνες παίχτες δώσαν από εδώ και από εκεί ήταν πάρα πολύ σωστή. Άλλο να τον έχει για να μην παίζει όταν είναι καλός. Και άλλο να τους μοιράζει σε όλες τις άλλες ομάδες. Γιατί? Διότι δεν είναι δεν τα παίχτες για να πάρεις πρωτάθλημα, όλοι αυτοί που δώσαμε, τους δίνεις έξω γύρω-γύρω, βλέπε Μήτρογλου, και αυτοί οι παίχτες θα πάρουν υπεραξία και ή θα γυρίσουν τον ΠΑΟΚ και θα μας φέρουν λεφτά. Για μένα έκανε πολύ καλά. Και αντί αυτού το απέδειξε ο Αβίδης, αγόρασε παίχτες πολύ ακριβούς. Δεν πήρε χειρότερος από αυτούς, έτσι? Ναι, βέβαια. Φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Και ένας ακόμας λόγος ήταν. Και αυτό που είπε το τελευταίο, ότι άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί την ομάδα του ότι είναι πουλημένη δεν πρόκειται να ξαναπαίξει. Ναι, αλλά αυτό... τότε είχατε πει καλά έκανε. Δεν άκουσα εγώ κανένα να φωνάζει ενάντια. Όχι, δεν έκανε καθόλου καλά και να πω και κάτι. Μα τότε μπορεί... λέγατε το αντίθετο, κύριε μου. Εγώ δεν το έλεγα. Δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Πρόσεξε κάτι, πώς μπορεί να πεις για έναν άνθρωπο ότι πουλήθηκε χωρίς αποδείξεις. Τόσο εύκολα το λες. Ακόμα και 99% να είσαι θα το πεις και μάλιστα να εκθέτεις την ομάδα σου. Πρόσεξε τώρα. Και είναι δυνατό ποτέ ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τόσα λεφτά να πουλήθηκε μόνος του? Δηλαδή όταν έλεγε ότι πουλήθηκε σημαίνει ότι με κάποιον άλλος εννοήθηκε να πουληθεί. Πρόσεξε το αυτό. Είναι δυνατό τώρα ο Τζαβέλας να δώσει λεφτά να πουληθεί μόνος. Γιατί και τώρα τρώμε το. Α, είναι δυνατόν τώρα. Ήμουν ο μόνος που ενώ είχα κόντρα με τον Τζαβέλα. Και πίστευα τον Ίβιτς σαν καλό προπονητή ανερχόμενο. Πήρα μέρος υπέρ του Τζαβέλα και κατά του Ίβιτς. Φυσικά, θα σου πω και κάτι. Και ήμουν ο μοναδικός. Αλλά σου πω κάτι, μήμα σας. Ούτε υπέρ του Τζαβέλα να είσαι, ούτε όχι, υπέρ του Ίβιτς. Στο επεισόδιο λέω. Που πιο... Ούτε υπέρ κανενός να είσαι. Δεν υπήρχε κόντρα. Αυτό ο νόν νοήτο. Δεν υπήρχε. Έκλεισε, φιλιά. Τα λέμε. Αυτό που να σε κάνω μια ερώτηση. Επειδή λέμε τόσο καιρό, έχει βάλει τόσα λεφτά ο Σαββίδης κλπ. Μια ερώτηση υποθετική. Αν ο Σαββίδης είχε όλα αυτά τα χρόνια, ξοδεύει που ξοδεύει λεφτά. Μάνατζερ τον Κόντι, θα είχε κάνει καλύτερες ή χειρότερες ομάδες? Ποιο καλή ομάδα είχε? Ερώτηση τώρα. Ναι. Ποδοσφαιρική. Ναι, ο Κόντις για τον Σαββίδη ήταν ό,τι έπρεπε. Δεδομένου ότι ξοδεύει που ξοδεύει, μπορεί. Ναι. Έχει το χαρτοφυλάκι του. Ναι, εκεί έπρεπε να πάει. Κατάλαβες, αν είχε τον Κόντι που είναι ποδοσφαιρόφατσα, μπορεί να είχε τα αυτά του με τον Άρη, τι έχει κάνει ή οτιδήποτε. Αλλά ήθελε, εφόσον είχε Κόντις, πίσω καβάτσα. Ο Κόντις δεν έκανε τίποτα. Έφτιαχνε καλές ομάδες. Ο Κόντις λέει: έχω αυτού του παίκτες αυτά τα λεφτά. Πάρτε του. Εγώ λογιστικά δεν ξέρω. Εσεί θα πείτε το ναι και το όχι. Εντάξει. Έτσι. Θα έφτιαχνε καλύτερες ομάδες. Δεν ήταν τη οικογένεια ο Κόντις. Άλλοι ήταν τη οικογένεια. Πάμε τρίτο από το τέλο, ναι. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, μ' ακούτε? Καθαρότατα. Συγγνώμη που είπα τον κόκκινο πριν κάτι και με έκοψε ο ηχολήπτης. Ναι. Πάρε ξανά την ευκαιρία σου. Πάμε πάλι. Ναι. Ήθελα να πω, δεν έχω θέμα. Ίσα τον καταλαβαίνω τον κόκκινο γιατί τον παίρνουν πολύ. Και ονώντας είσαι τώρα, έτσι, ονώντας. Ναι. Τον παίρνουν πολύ, κοροϊδεύουν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ραπ να τον πάρω αύριο στην εκπομπή. Να του δείξω κιόλας ότι δεν πήρα για να το προκαλέσω. Κίνηση καλής θέλησης. Ναι, μα είχε κάνει ένα λάθος και μετά θα γέλαγε ο κόσμος γιατί πήγε και είπε λάθος ένα όνομα, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω,
Άνθρωπος είναι. Δεν έχει τρόπο. Δηλαδή χειρότερος από μένα είναι. Εγώ πίστευα ότι είμαι το πιο γουρούνι εδώ μέσα, αλλά τελικά νομίζω ότι όχι. Το πιο γουρούνι από μένα. Πιστεύω εσύ, άμα σου έλεγα τίποτα, θα βρίζεις εμένα, ας πούμε. Εντάξει, αλλά τι μάνα σου λέει. Τι με φταίει η θεία, τι με φταίει το παιδί σου. Άκου, δεν πληγώθηκα. Εντάξει, άντρες είμαστε. Απλά μετά με πείραξε που καθόταν και έλεγε πήρε, λέει, ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, και καλά για να κάνει, με... Αυτό που κάνει, επειδή γερνάει, ναι, και επειδή προσπαθεί να δημιουργήσει χάσμα γενεών, ναι, δεν ξέρει ότι το παλατολόγιο του είναι νέοι άνθρωποι. Ξέρεις πόσο χρονών είμαι? 25. Όχι, 21, 21 τα κλείνω τώρα. Εγώ δηλαδή... μαζί σου παρέα κάνω, ο κόκκινος δεν κάνει. Εγώ μαζί σου παρέα κάνω, ο Βλαχόπουλος δεν κάνει. Εγώ μαζί σου παρέα κάνω. Ξέρω εγώ, ο Χιλιτίδης μπορεί να μην κάνει, λέω εγώ τώρα. Ή ο. Ποιος άλλος μπορεί να είναι, ας πούμε.